Καλημέρα, εδώ είμαστε. Λίμπερο 107,4, Τρόικα. Νομίζω ότι και να ζητούσα από τον Μάριο να αργήσει το πρώτο τεταρτάκι, να το είχαμε προγραμματισμένο δηλαδή, καλό θα ήτανε. Ο Μάριος πάντα το κάνει αυτό, θέλει να κάνει εντύπωση. Οπότε έρχεται κανένα δεκάλεπτο αφού αρχίσει η εκπομπή. Τον ξέρουμε και γι' αυτό το γουστάρουμε. Είναι μέσα στα κομμάτια της καθημερινότητάς του αυτά. Παρ' όλα αυτά, θα ήταν καλό να μιλήσω εγώ μόνος μου 2-3 λεπτάκια. Κάτσε 2-3 λεπτάκια, θα έρθεις. Προγραμματισμένο το είχαμε. Και να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε πάρα πολύ κόσμο που είχε την καλοσύνη να εκφράσει τα συλληπιτήριά του. Δεν είναι εύκολο στο ραδιόφωνο να μιλάς για τέτοια πράγματα όταν αφορούν εσένα. Είναι πολύ εύκολο για εμάς του επαγγέλματος να μιλάμε για άλλους και να σχολιάζουμε άλλους και να μιλάμε για άλλους και να λέμε και ωραία λόγια και γενικότερα να λέμε και άσχημα λόγια, αλλά σε τέτοιες περιπτώσεις το έχουμε σπουδάσει να λέμε και ωραία λόγια. Δεν ξέρω πόσο ωραία λόγια μπορούμε να λέμε όταν αφορά εμάς. Γι' αυτό δεν θα πω πολλά πράγματα, θα πω απλά ένα μεγάλο ευχαριστώ εκ μέρους όλης της οικογένειας, αφού εγώ έχω το προτέρημα να έχω μικρόφωνο. Και είναι και υποχρέωση, γιατί πολλές φορές αρκετοί αναφέρονται και λένε για το κατά πόσο είτε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είτε μέσω του ραδιοφώνου πρέπει να αναφέρεσαι σε προσωπικά σου ζητήματα και προσωπικά σου θέματα. Εγώ, όπως μοιράστηκα τις χαρές μου αυτά τα 22-23 χρόνια που έχω μικρόφωνο, όπως μοιράστηκα τις γεννήσεις των παιδιών μου και είδα ανθρώπους και άκουσα ανθρώπους να μου λένε τον μπράβο και τα συγχαρητήρια, έτσι μοιράζομαι και την απώλεια του πατέρα. Γιατί κατά κάποιο τρόπο νομίζω ότι το έχω αποχρέωση και απέναντί του, αλλά και απέναντι σε εσάς που με ακούτε όσα χρόνια με ακούτε. Άρα, θα πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη συμπαράσταση και για το γεγονός ότι τόσοι άνθρωποι έστειλαν ένα μήνυμα, πήραν ένα τηλέφωνο, έγραψαν ένα σχόλιο στο Facebook ή οπουδήποτε αλλού. Ξέρω ότι η ζωή συνεχίζεται, ξέρω ότι από εκεί και πέρα πρέπει να σταθούμε άπαντες δίπλα στην κυρία Στέλλα, που είναι και η μεγάλη ηρωίδα και έζησε δίπλα του όλα όσα έζησε όλα αυτά τα χρόνια. Από εκεί και έπειτα πρέπει να πάμε όλοι μας παρακάτω, έχοντας τον όμως πάντα στη μνήμη, και να τον τιμούμε με τις πράξεις μας. Αυτό. Δεν θέλω κάτι άλλο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί πολλοίς κόσμος ήταν που επικοινώνησε και γιατί ήξερε τον μπαμπά. Είδα στην κηδεία κόσμο που είχα να δω 20-25 χρόνια και φίλους του και ανθρώπους πιο κοντινούς που είχαν απομακρυνθεί. Δυστυχώς στη ζωή αυτό συμβαίνει. Πρέπει να φύγει κάποιος για να τον θυμηθούμε και έστω και την τελευταία στιγμή να τον τιμήσουμε. Ο μπαμπάς πήρε το κασκόλ του, μας βλέπει από εκεί πάνω. Ακόμα και η φυγή του συνδυάστηκε με παιχνίδι του Άρη. Περίμενε, είδε ένα τεταρτάκι, λίγο Μπρούνο Γκάμα, λίγο Ματέο Γκαρσία, και την ώρα του μάτς πήρε τη θέση του πάνω στα VIP. Η Τρόικα αρχίζει σε λίγο με Ασλαμή και Παπαδόπουλα, οπότε θα πάμε μαζί μέχρι και τις 12. Εγώ και πάλι θα πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας. Και θα προχωρήσουμε έτσι όπως πρέπει να προχωρήσουμε και έχουμε υποχρέωση να προχωρήσουμε απέναντι και στον
Χριστάκο και στη Στελίτσα και στη Χρυσάνθη και στη Μαρία και σε όλη την οικογένεια. Ευχαριστώ και τον 130. Τη φίλη μου την Αθηνά από το Ελευθέριο. Θα πάμε, θα τα αφήσουμε τα προσωπικά και θα πάμε σε αυτά που ενδιαφέρουν όλο τον κόσμο. Θα σχολιάσουμε και το χθεσινό παιχνίδι και θα πούμε δύο πραγματάκια για τον Άρη, καθώς δεν τα είπαμε τις προηγούμενες ημέρες. Γενικότερα θα μπούμε στο mood που θέλετε όλοι και στο κλίμα που θέλετε όλοι με την επικαιρότητα, καθώς έχουμε και πρωτάθλημα κανονικά μπροστά μας, έχουμε και τα σχόλια που θα κάνουμε άπαντες για όσα είδαμε χθες και προχθές αν θέλετε με την ΑΕΚ. Γενικότερα έχουμε μπει σε κανονική ροή όσον αφορά τα αθλητικά δρόμενα. Με Ασλαμή και Παπαδόπουλα κανονικά εδώ στο στούντιο του Λίμπερο 107,4 για να έχει σιγά σιγά σάρκα και οστά η Τρόικα, να παίρνει σάρκα και οστά η Τρόικα και να μην είμαστε οι δύο ή ένα άτομο. Κανονικά πλέον θα είμαστε τρεις τις επόμενες ημέρες. Αυτά. Ευχαριστώ και Σωτήρη Δασκαλάκη που έχουμε σήμερα μαζί μας στην ηχοληψία και πάμε να μπούμε κανονικά στη ροή. Μπορεί ο κύριος Ασλαμής να έρθει, γιατί νομίζω ότι πρέπει να έχει συγκεντρώσει αρκετό υλικό από το χθεσινό παιχνίδι για να αναφερθεί σε όλα όσα παρακολούθησε ζωντανά από το γήπεδο της Τούμπας, καθώς ήταν φιλοξενούμενος. Έλειπε ο Ιβάν Σαββίδης και βάλαν τον Μάριο στη σουίτα. Άρα έχει δει τα πάντα, όλο τον κόσμο που βρέθηκε εκεί, όλα όσα έγιναν εκεί και θα μας τα πει εντός ολίγου όπως βίωσε αυτό το ευρωπαϊκό παιχνίδι και την ήττα του ΠΑΟΚ με 1-4 από την Μπενφίκα. Άιντε αδέρφια, καλημέρα. Καλημέρα ξαδέλφια. Καλημέρα. Να πω ότι δεν είναι καλό να παίρνεις αμαρτία, αλλά πήρα αμαρτία προηγουμένως. Αμαρτία. Και έχω την παλικαριά και θα το πω στον αέρα. Εντάξει. Θα το πω στον αέρα. Να την ακούσουμε. Έχω την παλικαριά να το πω στον αέρα, ειλικρινά. Καλημέρα, αδέρφια. Καλό καλοκαίρι. Τι Καλλικράτεια, τι Καλιφόρνια. Εδώ είμαστε. Μετά την εισαγωγή του Χρύσανθου, που δεν θα κανένα πρόβλημα σήμερα να μου πει ότι σήμερα θέλω την εκπομπή όλοι μόνοι εγώ. Μόνος εγώ, συγγνώμη. Εννοείται. Και από τον Παναγιώτη από κοντά και από εμένα στον Χρύσανθο και από κοντά τα πιο ειλικρινή συλληπιτήριά μας για την απώλεια του πατέρα του. Καλό ταξίδι στον πατέρα του που είναι εκεί τώρα κοντά στη γιαγιά μου, στα κημητήρια, την Κλυκερία. Και του είπα κάτι στον Χρύσανθο. Ό,τι κάνεις για τους δικούς σου, εδώ εσύ το εισπράττεις. Και θα το εισπράξει ο Χρύσανθος. Πού εδώ? Το πιστεύω. Εδώ. Εδώ. Α, εδώ. Α, ναι. Εδώ. Λοιπόν. Το κλασικό τώρα, τα κλισέ αυτά, η ζωή συνεχίζεται. Τι, οπότε συνεχίζεται, πάμε. Η ζωή συνεχίζεται. Αυτά. Θα πω την αμαρτία που πήρα. Ποια είναι η αμαρτία? Θα πω την αμαρτία. Άντε, πες. Και έχω το θάρρος, ναι, να το παραδεχθώ. Ναι. Και να το πω. Μπορείς να μην το πω και να μην καταλάβει κανείς. Αυτό τώρα έγινε. Τώρα. Ανοίγει η πόρτα πριν από δύο λεπτά και μπαίνει ο Παναγιώτης. Ναι. Ο Παναγιώτης μου είχε πει: θα έρθω την Πέμπτη, ό,τι και να γίνει. Ό,τι και να γίνει, ναι. Υπόσχομαι και το τι. Λέω από μέσα μου. Καταρχάς, συγγνώμη. Έχουμε Σωτήρη Δασκαλάκη και σήμερα. Πάντα και χαρούμενος, γιατί σου λέει θα σηκώσω πρωτάθλημα. Πάντα με τον Ιχολύπτη. Σωτήρη Δασκαλάκη. Έφυγε το βάρος του Τσουλού. Έχουμε Σωτήρη Δασκαλάκη κοντά μας. Για ένα ακόμη πρωινό Πέμπτης. Να είστε καλά. Και διαγωνισμάρες έχουμε σε ετοιμότητα. Ξέρω ότι μαζευτήκατε. Ό,τι λέμε εδώ πέρα γίνεται. Να είστε. Κάντε υπομονή ένα λεπτό. Λέω, βλέπω, μπαίνω στον σταθμό και δεν βλέπω τον Παναγιώτη. Ο οποίος Παναγιώτης πάντα εδώ, συνήθως. 9,5 στις 10 φορές, ναι. Όταν είναι να έρθει, έρχεται πριν από μένα. Ναι. 9,5-10 φορές. Είμαι πολύ κουρασμένος. Και λέω από μέσα μου, λέω Παναγιώτη, μ' άρεσε που θα αρχώσουν ό,τι και να γινότανε. Εψέ, στην Τούμπα. Την αμαρτία ήταν η αμαρτία. Και βλέπω, ναι, και βλέπω τον Παναγιώτη, κάνω τη σκέψη αυτή, ναι, μετά από περίπου 50 δευτερόλεπτα, ναι, μπαίνει ο Παναγιώτης. Α, στο καπάκι δηλαδή, ούτε λεπτό πέρασε. Ναι. Εντάξει. Οπότε, ναι, οφείλω να το πω αυτό. Θέλω να είμαι καθαρός τίμιος, ναι, πάνω απ' όλα με τον εαυτό μου. Ναι. Έτσι. Ωραία. Πες λοιπόν, κορυφούς τώρα. Τι έχουμε. Είναι η εκπομπή Τρόικα. Ναι. Τώρα, από σήμερα να πούμε Τρόικα, είναι η Τρόικα με λάδια και με αλάτια. Ναι, αυτό πρέπει να το συζητήσουμε, ξέρεις, κάποια στιγμή. Ναι, εννοείται. Ναι. Μην κάνεις πλάκα. Τι μην πλάκα. Το είπα ποιος έχει. Ποιος. Τον ξέρεις τον άνθρωπο. Ναι. Ο παδός Άρσεναλ. Την γλιτώνεις όμως, έτσι δεν είναι. Την γλίτω οριακά ο άνθρωπος. Πω, το πιθανά, Ένα μήνα νοσοκομείο. Σόπα, ρε. Τον έχεις, σας έχω συστήσει. Σας έχω συστήσει. Τι συγγνώμη, άστο φίλε. Στο είπα. Άνθρωπος, ΑΕΚ και Άρσεναλ. Ένα μήνα στο ΑΧΕΠΑ, του Νείλου.
Κουνούπι. Υιό του Νείλου. Τώρα βγήκε ο άνθρωπος. Και πώς καταλαβαίνεις ποιο είναι του Νείλου. Σε κάνει αυτό και κάνει αυτό. Άντρε χάζε, πες το χωρίο. Άντρε σε πέταξε έξω. Ο Γιαβορίδης σε πέταξε έξω. Α, σε πας κακομοίρη τώρα. Λοιπόν, ήρθε εδώ πέρα χαμένος. Με σούπερ προσφορά. Πλησέ σίτα για όλες τις πόρτες, προσαρμόσιμη σε όλα τα μεγέθη. Μόνο 120 ευρώ. Γιαβορίδη Σπύρος, κάτω Τούμπα, Επταλόφου 31, τηλεφωνική επικοινωνία 2315-5393-10. Διαμαντής Catering. Αυτός κι αν δεν είναι κοντά μας, που διοργανώνει από πάρτι ενός ατόμου, δηλαδή είμαι εγώ χαρούμενος για κάποιο λόγο. Όπως σήμερα, ναι. Πώς δεν κάνεις πάρτι. Και θέλω να κάνω πάρτι μόνος μου. Πού θα πας. Έτσι, με τη μοναξιά μου. Ναι. Έως και εκδήλωση και παγκόσμιο συνέδριο, ναι. Έως 3.000 άτομα. Ναι. Εταιρικές εκδηλώσεις και γενικά πάσης φύσεως εκδηλώσεις. Τα πάντα. Και πάρτι, άμα θέλω να κάνω. Τραπεζοκαθίσματα σου παρέχουμε. Ναι. Θέρμανση σου παρέχουμε αν χρειαστεί. Δροσιά σου παρέχουμε. Ναι. Ηχητική κάλυψη, φωτισμό με υπέροχα εφέ. Διαμαντής Catering, 18ο χιλιόμετρο ΠΕΟ Θεσσαλονίκης Αγίου Αθανασίου. Τηλεφωνική επικοινωνία με Διαμαντής Catering 2310-530-525. Είμαι λίγο επιφυλακτικό στο δροσιά, γιατί με σένα, αν κάνει πάρτι εκεί πέρα, φίλε, με σένα δροσιά δεν υπάρχει. Επαναλαμβάνω, 530-525 για το Διαμαντής Catering. Μουσική. Σωτήρη, είμαι. Δεν... Α, τώρα μουσική. Δεν ξέρω, πάμε. Ρίχτη, να. Μαύρες πλερέζες. Λέει καιρός πλερέζες. Λοιπόν, έχουμε δύο διαγωνισμούς. Να πούμε ότι SMS-κά έχουμε ξεπαρθενιαστεί. Το διάβασε ο Χρύσανθος, αλλά το κάνουμε και εμείς. Καλημέρα, Χρύσανθε. Συλληπιτήρια. Να ζήσετε, να τον θυμόσαστε. Αθηνά από Ελευθέριο. Αθηνά, καλημέρα. Καλημέρα, Αστέρι μου. Να είσαι καλά. Και στην οικογένειά σου να είστε καλά. Εσείς. Καλημέρα, Αθηνούλα. Ωραία. Και ακολουθεί. Το Πόρτο Αλέγκρι είναι μακριά από εδώ. Πολύ μακριά, ε. Το ποιο? Πόρτο Αλέγκρι. Ιντερνασιονάλ, γκρέμιο και τέτοιο. Στη Βουρβούρου. Ποια Βουρβούρου, ρε Ασλάμα. Πόρτο Αλέγκρι, Βραζιλία, ρε κορόιδο. Γιατί παρήγγειλα καφέ, λέω. Μήπως ερχόταν πιο γρήγορα από εκεί. Και εγώ τι παρήγγειλα. Α, τον έφερε. Βαθιά υπόκληση στον Χρήστο. Ναι. Βαθιά υπόκληση στον Χρήστο. Ο οποίος δούλευε και μέχρι και τελευταία στιγμή πριν τη Παναγία. Γιατί εγώ πότε. Απίστευτο. Και άνοιξε τη μεθεπόμενη μέρα. Μην κοιτά που κάνει τι 43 μέρε διακοπέ. Χρήσανθε παλικάρι μου. Χρήσανθε παλικάρι μου, συλληπιτήρια. Κουράγιο, φίλε. Το άκρο νάουτον του πόσο ΠΑΟΚ είσαι. Αρχίζει το μάτς με ύμνο τσαμπιόνι και στο τέλος ποντιακά. Αν έχει κλήρωση για street mode, βάλε με, μπαίνεις ήδη. Batman, συγγνώμη, σ' αγαπάμε ακόμη. Ναι. Λοιπόν, δίνουμε τους διαγωνισμούς για να πάμε σε διάλειμμα. Ναι, ναι, και για να πάμε σε διάλειμμα. Πολύ πράγμα. Έχει μεγάλη εικόνα και έχει μικρή. Ναι. Με ψεσινό. Ωραία. Με μεγάλη προσοχή θα ακούσει τον Παναγιώτη. Okay. Για μένα η Τούμπα πρέπει να γκρεμιστεί τώρα. Άσε με, καλύτερα. Δεν είναι εικόνα αυτή για Champions League. Άσε με, καλύτερα. Δεν είναι εικόνα αυτή για Champions League. Τέλος. Τέλος. Δεν κάνει εικόνα. Δεν είναι εικόνα. Δεν είναι Ευρώπη αυτή. Δεν τα πειράζει. Δεν είναι Ευρώπη. Εμείς έτσι θα παραμείνουμε. Αυτή είναι η μεγάλη εικόνα. Δεν θα αλλάξουμε. Οι άλλες όλες είναι μικρές. Μικρές. Οι άλλες όλες είναι μικρές. Εντάξει. Εντάξει. Και αν ακούει η Βιερίνια, μπράβο, πολύ μάγκα. Αυτό λέμε με δύο παουξίδες. Πήρε λεφτά στο. Τέλος, άστο. Άστο τώρα. Άλλο η αγάπη και άλλο που δίνω τα λεφτά μου. Τι Βιερίνια. Α, τώρα με το ζόρι τώρα, άστο. Με το ζόρι τι. Και όποιο κράζει και πασχαλάκι, συγγνώμη, και δασκαλάκι. Το λάβει του μάτω εκεί πέρα, αλλά τέλος πάντων. Και πασχαλάκι είναι τραγικό. Εντάξει. Λοιπόν, θα τα πει και ο Παναγιώτης με την ησυχία. Να δούμε. Τη μικρή εικόνα και τη μεγάλη εικόνα. Ωραία. Καθαρά ποδοσφαιρικά. Ναι. Λοιπόν, δύο διαγωνισμούς έχουμε. 10ο Street Mod Festival. Χθες είχαμε ένα μικρό πανικό εδώ πέρα. Ελπίζω το ίδιο και πιο μεγάλο να έχουμε σήμερα. 3 μονές προσκλήσεις για την αυριανή δεύτερη μέρα όπου έχει του πουλιού το γάλα. Αμάν. Δεν σχολιάζω. 30 περίπου ονόματα, ξένα και ελληνικά, ευρωπαϊκά, αμερικάνικα και ελληνικά, με προεξέχοντες τους Phil Campbell and the Bastard Sons, του κιθαρίστα των Motorhead, τους Therapy, προσκυνώ, κάνω πλύση, στοματική πλύση με ροδόνερο, με ανθόνερο, Doggy Dog, προσκυνώ, δεν λέω τίποτα, δεν σχολιάζω, Monkey 3, Jaya the Cat, Villagers of Ioannina City, οι δύο πιστοί ακροατές επί χρόνια του Κάντο όπως η Βικτόρια, επί χρόνια κάθε πρωί όταν σπουδάζαν εδώ η μπάντα η οποία μαγεύει όλο τον πλανήτη, Vodka Juniors προσκυνώ, οι Αμερικανοί Αθηναίοι, Ναξάτρας, περήφανοι ως Θεσσαλονίκη που όλος ο πλανήτης προσκυνάει την μπαντάρα αυτή, τους Ναξάτρας, Too Many Tees, ταυτισμένος λάθος, Μπαίλτζα, καλημέρα παλικάρια, άλλος κόσμος, Wish Upon a Star, τους καλημερίζω, η Αμερικάνικη μπαντάρα από την Αθήνα, Beggars, λατρεμένοι αλυταράδες Αθηναίοι και φυσικά η θεή The Last Drive, δεν έχω σχόλια,
Unplugged σήμερα. Την Κυριακή θα παίξουν ηλεκτρικά. Τεράστια μέρα και η αυριανή, τρεις μονές προσκλήσεις. Μιλάμε τώρα για το γεγονός χρονιάς τα τέτοια, έτσι, το φεστιβάλ. Αυτό, της χρονιάς. Δεν υπάρχει, ρε Θεσσαλονίκη, δεν υπάρχει, ναι. Ένα σου λέω. New Model Army είναι το I Love to Hate You, αυτό. Όχι ρε, όχι. Όχι. I Love to Hate You, ναι. Όχι. New Model Army δεν είναι αυτή. Όχι, μάτια μου, όχι ρε. Όχι, καμία σχέση, όχι. Σίγουρος. Όχι, οι οποίοι παίζουν σήμερα. Ναι. Είναι headliner σήμερα, όχι. Όχι Παναγιώτη, όχι. Καμία. Αυτή είναι ρε, έλα, κόλλησα τώρα. New Model Army είναι. Όχι μάτια μου, όχι, σου λέω όχι. Καλά, εντάξει. Α, με πληρώνει 30 μέρες του καφέδες. Σου λέω δεν είναι. Τώρα σαν σε κοροϊδεύω. Να σε μείνει. Εντάξει, καλά. Δεν είναι αυτό που λες, όχι. Ναι. Οι τέτοιοι είναι αυτοί, μωρέ, που λες. Ποιοι είναι. Αχ, τώρα κόλλησα. Προχθές το άκουγα, δεν κάνω πλάκα, σοβαρά. Πριν το άκουγα πριν 3-4 μέρες. New Model Army είναι αυτό που έβαζα εγώ. Αμερικά 33. 51st State of ναι. America. Πω, βάλτο, σε παρακαλώ. Ναι, 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 πώς μπορείτε. Να το βάλουμε. Ποιοι είναι τέτοιοι όλα αυτού του χέρι. Τώρα κόλλησα. Καλά, εντάξει, άστα. Αν μου το ρωτούσε, στα φίλε το άσχετο, μιλούσαμε έξω, θα το θεστώ. New Model Army, το βάλουμε αυτό, έτσι. Βέβαια, το βάλουμε. Το βάλουμε. Τι παίζουμε σήμερα. Από τις πιο πολιτικοποιημένες βρετανικές μπάντες. Από τις πλέον πολιτικοποιημένες βρετανικές μπάντες. Εννοείται. Λοιπόν, εδώ είμαστε με Παναγιώτη Παπαδόπουλα. Τήρησε τον λόγο του και ήρθε. Με Χρήσανθο Τσαλτίδη που ήρθε παρά. Το γεγονός της απώλειας του πατέρα του είναι εδώ πέρα σήμερα ο Χρύσανθος. Με Σωτήρη Δασκαλάκη απέναντί μας, ουσιαστικά δίπλα μας, είμαι ο φιλόπατρης Μάριος Ασλαμής, χαμίνη του δρόμου και της Κερκίδας. Οι διαγωνισμοί μας τρέχουν. Τρεις μονές προσκλήσεις για την αυριανή δεύτερη μέρα του επετειακού 10ου Street Mod Festival με ένα πραγματικά ονειρικό line-up μοιρασμένο σε 6 μουσικές σκηνές. Συν τα καμιά δεκαριά, εικοσαριά διαφορετικά events που έχουν να κάνουν με το πνεύμα, με την τέχνη του δρόμου. Με γκράφιτι, με χορό, με ζωγραφική, με δημιουργία, με skateboard, με χιλιαδιό. Okay. Για αύριο λοιπόν στο λιμάνι Θεσσαλονίκη, στο Fix Open Air Multiplex, σε ένα χώρο ιδανικό για να στηθεί ένα τέτοιο event. Τρεις μονές προσκλήσεις για την αυριανή δεύτερη μέρα. Και δύο ζευγάρια γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express. Ποια είναι η συλλεκτική στιγμή, πραγματικά συλλεκτική, του εψεσινού ΠΑΟΚ Μπενφίκα 1-4 στο στάδιο της Τούμπας. FM κενό, το ονοματεπώνυμο σου οπωσδήποτε, φεστιβάλ ή την απάντηση για τα γυαλιά και τα δύο, αποστολή στο 54-526. 54-526. Χρύσανθε, θερμά συλληπιτήρια, εσείς να έχετε ζωή να τον θυμάστε με αγάπη, ελαφρύ το χώμα του, φιλιά, η κυρία Ρίτα. Λατρεμένη κυρία Ρίτα, μεγάλη ψυχή. Μεγάλη ψυχή, κυρία Ρίτα. Και μεγάλο μυαλό. Έχω εντυπωσιαστεί από τις γνώσεις της. Η κυρία Ρίτα είναι Παοκτσού. Τη γνώρισα από κοντά. Από όσο γνωρίζω, η γυναίκα τίποτα από αυτό. Ποια είναι που βγήκε που σε κυνηγάει. Κυρία Εύη. Α, κυρία, εντάξει, τα μπερδεύω. Κυρία Εύη. Και η κυρία Φωτεινή Άρης. Από την Περαία. Από την Περαία. Ωραία. Από την Περαία. Λοιπόν, Σωτήρη, μήπως έχεις το κομμάτι έτοιμο, αν το έχεις έτοιμο, για να μπούμε στο πνεύμα και άστο σαν χαλί μέχρι να πάμε στο break να παίζει. Ωραία. Για να μιλήσει με την ησυχία του Παναγιώτης. Νομίζω ότι τα επόμενα λεπτά ανήκουν στον Παναγιώτη που κράτησε το λόγο του, παρά το ότι εγώ υποψιάστηκα ότι δεν θα έρθει σήμερα όταν έφτασα εδώ. Αμέσως το κακό. Και όμως ήρθε. Λοιπόν, Doggy Dog αύριο στο Street Mod Festival και ποιος δεν ξέρει τον ύμνο αυτό των 90s. Άντε πάμε έτσι, Παναγιώτη. Ωραία. Αυτό το ακούγαμε πολύ συχνά, ε. Βέβαια. Ναι. Τι λέει, no politics. No fronts, no tricks. Ναι. No soapbox politics. Α, εντάξει, ωραία. No guns, just blunts. We kick this just for fun. Λοιπόν, περιμένουμε τα μηνυματάκια σας, έτσι. FM και το μήνυμα σας αποστολή στο 54526. Πάμε. Λοιπόν, ξεκινάμε. Είναι το καλύτερο 20 λεπτό ευρωπαϊκό του ΠΑΟΚ που θυμάμαι εγώ τα τελευταία 20-30 χρόνια. Τώρα, μετά το παιχνίδι, βγαίνουν πολλοί και λένε έτσι διάφορα. Ή τέλος πάντων υπάρχουν κάποιες σκέψεις. Θα πω κι εγώ 2-3 πραγματάκια. Ας πούμε, η παλιά 40 εκατομμυρίων ευρώ του Πέλκα. 40 εκατομμύρια κοστίζει εκείνη η παλιά που βγάζει τον στο Λιμνιό για να κάνει το 2-0. Απλά κύριε Λουτσέσκου, εφόσον η φιλοσοφία της ομάδος πλέον δεν είναι αυτό το τσίκι-τσίκι, να πάω να κλέψω το αποτέλεσμα. Γιατί χθες με τον Σάντος μπορεί ο ΠΑΟΚ να περνούσε. Αλλά να σου πω κάτι. Δεν με πειράζει, ρε φίλε. Ο ΠΑΟΚ είναι αυτό που έχει πίεση κατά καιρού, παιδί μου. Δεν γίνεται ο ΠΑΟΚ, ρε φίλε, στην Τούμπα να ξεκινάει και τσίκι-τσίκι να κλέβει. Να κλέψει. Μπήκε ο ΠΑΟΚ για να κερδίσει. Μπήκε ο ΠΑΟΚ να του πατήσει. Σωστό. Είναι ένα 20 λεπτό φωτιά. Σου κάνουν χωρίς φάση το 1-1, εκεί γυρνάει η ψυχολογία, γυρνάνε τα πάντα. Τέλος πάντων, εκεί αντί για το Λιμνιό, θες ρε φίλε τον Νουάρντα. Θες τον Νουάρντα. Θα μου πεις κάποιες μικρολεπτομέρειες. Είναι γιατί δεν έχεις πάρει το Βέρμπουμ πιο νωρίς, όχι η γυναίκα του είναι στα Μπρίπικη Πονίσια, όχι είναι στην Αμοργό, όχι είναι στην Αμουλιανή.
αρχίζει να πάρει ποδοσφαιριστή. Σου κάνει πέντε λάθη αβίαστα, όπως λένε οι μορφωμένοι στο τένις, ο Κάνιας στο κέντρο του γηπέδου. Τα πέντε λάθη όμως δεν είναι απλά πέντε λάθη, γιατί όταν έχουν άλλη ποιότητα, κάποια στιγμή ρε φίλε, μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, ή θα σου τα κάνουν τον γκολ, ή και εσύ δεν έχεις τις δυνάμεις ή την ποιότητα της Μπενφίκα για να μπορείς να τα απεξέλθεις. Τώρα από εκεί και πέρα, οκ. Στο 1-1 νομίζω κόβω το πόδι των ποδοσφαιριστών. Και είναι οι παραστάσεις που κερδίζει από τέτοια παιχνίδια. Ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, πρέπει να κερδίσει από τέτοια παιχνίδια παραστάσεις. Δεν γίνεται στο 1-1 να γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή το νιώθεις, δηλαδή το βιώνεις το πράγμα. Του υπάρχει σύγχυση στους ποδοσφαιριστές. Γιατί, για ποιο λόγο, ρε φίλε. Χωρίς να σου κάνει φάση. Και κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, και οι αριθμοί ουσιαστικά δεν λένε την αλήθεια. Είναι αυτό που λένε, α, 15 τελικές έκανε η Μπενφίκα στο τέτοιο, στο πρώτο παιχνίδι. Ένα και ο ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο, φίλε, σε όλο το παιχνίδι, ή 15 τελικές. Στο πρώτο ημίχρονο είχε 9. Καλά, και βάζει ένα γκολ. Σου έκανε ναι. Άλλη ποιότητα. Ναι, ναι, χθες όμως στην Τούμπα. Εκεί του πει, δηλαδή, Τούμπα, είναι το ναι. Μάτς εκεί είναι για στο πρώτο 25 λεπτό άνετα είναι. Για 0 από 3-0. Είναι από το 25, είναι από το 25 μέχρι το 35 που χάνουν τις κλασικές τους. Μετά από εκεί πέρα, ρε φίλε, οκ. Είναι εκείνο το τέταρτο του πίτσι που είναι μαγικό στο πρώτο ημίχρονο. Στο πρώτο μάτς. Okay. Τώρα από εκεί και πέρα ήταν καλύτεροι. Τα 250 εκατομμύρια παίξαν ρόλο. Ναι. Αλλά είναι αμαρτία. Δηλαδή είναι κάποια μικρά πράγματα, ρε παιδί μου. Κατηγορούν τον Βαρέλα. Ο Βαρέλα που είχα στον παίκτη τον ποδοσφαιριστή. Okay. Κάπως θα χαθεί. Κάπως θα πει τον γκολ. Ναι. Γιατί δεν βρέθηκε εκεί πέρα στη γωνία στο, τέτοιο, στο δοκάρι κάποιο ποδοσφαιριστή να διώξει την μπάλα. Ναι. Το θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ είμαστε ευτυχισμένοι με αυτό που βλέπουμε. Okay. Από εκεί και πέρα. Η γκρίνια, το ένα, το άλλο, ο να γκρεμιστεί το γήπεδο. Άκου χθες διάφορα. Να γκρεμιστεί το γήπεδο, αυτή η άβρα και το ένα και το άλλο. Εντάξει, δεν το καταλαβαίνω, ρε φίλε. Δεν το καταλαβαίνω. Είναι και αυτό που λένε, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις τι, δοκάρι και μέσα είσαι βασιλιάς, δοκάρι και έξω είσαι τσιγκάνος. Οκ. Okay. Γιατί μπορεί το πέναλτι που κερδίζει Μπενφίκα να χτυπήσει μπάλα στο δοκάρι και να βγει έξω, χτυπάει το δοκάρι και μπαίνει μέσα. Μπορεί τον γκολ του στόχου για 2 εκατοστά να μπει γκολ με τη Σάλκε, να μην σου κάνει την αλλαγή ο Στέφανος να βγάλει τον Κλάουσο Αναστασιάδη. Αν ήταν ο Άγγελος ο Αναστασιάδης προπονητής, συγγνώμη, τον Αθανασιάδη, αν ήταν ο Άγγελος προπονητής θα του γκρεμάγα στην Τούμπα. Είναι το χαμένο πέναλτι του Ίβιτς. Κάπως έτσι γράφονται ιστορίες. Ο ΠΑΟΚ δεν μπορούσε για μια ακόμη φορά να είναι παρόν. Βέβαια από όλα αυτά τα κακά, έτσι, το ότι δεν συμμετέχει στον ελεηνό αυτό θεσμό του Champions League, γιατί για μένα είναι ελεηνός, okay, βγαίνει και κάτι καλό. Ότι ο ΠΑΟΚ είναι το πρώτο φαβορί για το πρωτάθλημα. Άλλο να πας στο Χαριλάο, Τρίτη να πες στον Μπερναμπέο και να πας στο Χαριλάο το Σάββατο, γιατί Τετάρτη έχεις την Μπαρσελόνα στην Τούμπα ή την Γιουβέντους ή την Τζέλσι. Και άλλο τώρα να παίξεις με καμιά Ραπίτ Βιέννης, με καμιά Λοντογκόρετς, καμιά Μασαλία, καμιά. Τέτοιες ομάδες. Okay. Αυτά. Ωραία τα λες. Το 1-4 είναι πλασματικό. Γιατί να σου πω κάτι, αν μιλήσουμε και με τους αριθμούς, πέντε γκολ έφεξε από την Μπενφίκα. Έτσι. Και τα τρία είναι με πέναλτι. 10 πρέπει να φας. Ναι, εντάξει. Στο πρώτο 20 μπορεί να είναι 3-0 το μάτς. Στο πρώτο παιχνίδι. Ναι. Πόσο έπρεπε να είναι. Απομονώνουν το χθεσινό παιχνίδι, έτσι. Α. Τώρα τι έγινε στο πρώτο μάτς. Okay. Ναι, ωραία το είπε. Ναι. Ωραία ναι. Το είπε για το πέναλτι. Αλλά ναι. Εδώ βρίσκεσαι χάρη σε ένα πέναλτι που χτύπησε δοκάρι και έφυγε out. Ναι. Corner. Ποιο δοκάρι. Με τη δυναμό Τσεσκά. Σπαρτάκ Μόσχας. Σπαρτάκ Μόσχας. Γιατί αν γίνει 3-3 εκεί, γεια σας. Αντίο ναι. Ζωή. Και αν κάνει ο Ίβιτς το μάτς με τον Άγιαξ, βάλει το πέναλτι, αλλάζει ιστορία μου 3-4 χρόνια νωρίτερα και μπορεί τώρα να συμμετέχω στους ομίλους του Champions League. Και εκεί που έχουν, αν έχουν πρωτομή του Μπάρου στην ΑΕΚ, ας βάλουν και του Κομίνη. Γιατί χθες ουσιαστικά παίχτηκε το πρωτάθλημα, είδες τι έγινε. Οι μεν περάσανε με την Βίτι Βίτι Βίτι, Βίλι. Δεν θα κληρονώσουν αυτό. Δεν είναι έτσι τόσο απλό. Περίπου θα ήταν έτσι. Ναι, εντάξει, καλά. Δεν είναι το ίδιο. Άλλο φίλε, ή βγαίνουν κάποιοι και λένε να Ολυμπιακός το έχει αυτό το μέταλλο. Ναι, το έχει το μέταλλο, ξέρεις γιατί. Γιατί σαν πρωταθλητής περνούν στους ομίλους συνέχεια. Παίξε προκριματικά. Παίξε προκριματικά. Ναι. Δεν το έχουμε. Εντάξει, όχι, δεν το έχουμε. Υπάρχει αυτό το βλάχικο, υπάρχει. Οκ, okay, το δέχομαι. Αλλά απλά, το παλεύεις, ρε φίλε. Λέω, το παλεύεις. Σωστά λες ότι το ένα πέναλτι. Το ότι γίναν λάθη, γίναν. Δεν γίνεται τώρα που πάω να παίζει με τον Κάνιας, ρε φίλε, εκεί πέρα. Γιατί τα πέντε λάθη, τι. Γιατί δεν γίνεται. Δεν γίνεται, φίλε. Πρέπει να πάρει το Βέρμπλουμ ένα μήνα νωρίτερα. Πρέπει να πάρει το Βέρμπλουμ ένα μήνα νωρίτερα. Το Βέρμπλουμ. Ναι, το χι Βέρμπλουμ, έτσι. Αυτό το Βέρμπλουμ. Δεν περιμένει τελευταία στιγμή. Στο μάτς με τον Αστέρα Τρίπολης άρεσε. Έλα. Κάτσε, ρε φίλε, εντάξει. Από τα χειρότερα ντεμπούτο ναι. Στην Ελλάδα. Πρωταγωνιστής του Αστέρα Τρίπολης. Το χι Βέρμπλουμ, δεν σου λέω συγκεκριμένα τον Βέρμπλουμ. Τι έλειπα. Λέγατε για τις κόκκινες κάρτες που θα πάρει ο Κότσιρας, ο Μπάσης, ο Νταλάρας, όλοι αυτοί. Ο Γκουάντο την επιδίωξε τη δεύτερη κίνηση. Ο Βέρμπλουμ. Δεν έπρεπε να πάρει κόκκινη. Έπρεπε να πάρει. Και άλλοι πρέπει να παίζουμε 10. Τέλος πάντων, πάμε στο τέλο. Καταλαβαίνω εγώ τον κόσμο, την πίκρα, την απογοήτευση γιατί έφτασε ρε φίλε στο τσαπ. Λες περνάω κάθε... έναν όμιλο Champions League ουσιαστικά περνάω. Ναι. Παίζω με την Μπενφίκα, φέρνω ένα εκτός έδρας, έχω αυτό το 20 λεπτό. Αυτό το 20 λεπτό με έκανε ευτυχισμένο με ένα ρε φίλε. Τι 20 λεπτό ρε φίλε. Το πρώτο 20 λεπτό της Τούμπας, έχω να δω τον Πάοκ έτσι, ποτέ δεν τον έχω δει. Στο 20 λεπτό θα είχα πάρει 15 πρωταθλήματα. Ποιο 20 λεπτό. Έχανα 2-0, 3-0, 4-0. Ναι, κάτι δείχνει όμως αυτό ρε φίλε. Κάτι δείχνει. Κάτι δείχνει. Είσαι ένα μονοπάτι σωστό. Μια ορμή που μπήκε σε ένα γήπεδο γεμάτο. Ναι. Κι άλλες φορές ήταν η Τούμπα γεμάτη φίλε.
λίγο. Και άλλε φορέ ήταν του Μπαγεμάτη, και άλλε φορέ πήγε ο Πάουκ στο τσίκι-τσίκι. 0-0, έτρωγε γκολ στο 80, καλή τα Μπαρμπαγιάννη, τελείωσε το έργο. Τα πατήματά του οι άλλοι σε πατήσαν. Παναγιώτη, ναι, από το πουθενά τρώμε το 1-1, ρε, χωρί να σου κάνω ευκαιρία. Δεν είναι το πουθενά, ρε Παναγιώτη. Είναι η ποιότητά του. Είναι η ποιότητα. Η οποία μπορεί να βγει, μπορεί όμω και να μην βγει αν κάνω το 2-0. Κάτσε ρε Παναγιώτη, περίμε λίγο. Όταν ισοφάρισε. Όταν ισοφάρισε ο Μαλεζά στο Καρτατζόγλιο με το κόρνερ, είπα εγώ. Από το πιθανό μου έκανε γκολ. Μισό λεπτό λίγο. Μισό λεπτό. Είναι η ποιότητα του κόρνερ και η ωραία κεφαλιά του Μαλεζά. Πώς. Η ποιότητα, παιδιά, θα φανεί στα 180 λεπτά, θα φανεί πόσο μάλλον σε, ένα γόνο, σε μια διάρκεια ενός πρωταθλήματος. Εκεί φυσικά η διάρκεια θα φανεί. Οκ. Okay. Ναι. Αλλά σε δύο παιχνίδια, όταν θα πει με το αν πάλι, με το άρε, φίλε. Γιατί αν έχω τον Ουάρντα εκεί πέρα και κάνω το 2-0, έλα πες πώς θα κάνει την ανατροπή. Σε δύο παιχνίδια είχε ένα 20 λεπτό και στα υπόλοιπα όλα σε πάτησαν για να φας 10 γκολ. Δεν πατήσαν. Τώρα, αν δεν έχει δει κάποιο τα παιχνίδια, θα λέει ρε φίλε, πρέπει να γίνει στη Λισαβόνα, ρε φίλε. Και οι αετοί να κάνανε κεφαλιές. Έτσι όπως το περιγράφεις. Μα κάνανε. Τεράστια ποιότητα ρε διαφορά. Πρωτομάτι τεράστια διαφορά. Απλά να σου πω τι κάνανε. Αυτή τη φορά τα βάλανε. Ναι, αυτό έγινε. Και μετά το 1-4 σταματήσαν κιόλα. Αυτό έγινε. Σταματήσανε κιόλα. Όχι, σταματήσανε. Όχι, σταματήσανε. Όχι, σταματήσανε. Ο Μαυρούκο τρέχει μπροστά. Και πήγατε και κλωτσούσατε. Ο Μαυρούκο τρέχει μπροστά. Κυνηγούσε την μπάλα στο 1-4. Που έκανε την Μπενφίκα, φίλε, Πάσο Φερέιρα. Άσε τώρα. Ταμτάκι καλά του λέει. Ταμτάκου. Θα σεβαστώ εγώ αυτού εδώ. Μαγιά κάνει και στο 88 πάει και κλωτσάει. Επίτε το κάνει. Δεν θέλει να παίξει του ομιλού στην αρχή. Θέλει να ξεκούρασε του. Είμαι σίγουρο ότι είναι βαγε επίτε την κάρτα τη δεύτερη. Ο Μάτο. Για τον Μπέλκα λέει, για τον Μπέλκα. Α, για τον Μπέλκα, τι μαγιά. Πάγε κλωτσάει στο 88 εκεί πέρα την μπάλα. Γιατί βλέπει τον άστο 86 ρε φίλε, κάνει ότι παθαίνει κράμπα. Και όταν πάει να βγει μπάλα, απλά γιώτσι κόλλεται και τρέχει προς το κέντρο. Με ένα 4 το παιχνίδι. Φοβερό. Επίτηδες το κάνει. Τι. Δεν ακρεβίζει κάποια στιγμή. Στο 86 είναι ο άλλο μισό λεπτό κάτω. Και πάει να βγει μπάλα πλάγιο, δεν βγαίνει τελικά και σηκώνεται και τρέχει προς τα πίσω. Με Έλληνα διαιτητή, πόσα πέναλτι θα έπαιρνε χθε. Με Έλληνα διαιτητή. Γιατί να πάρουμε ένα. Δύο πέναλτι. Παναγιώτη, θα έπαιρνε χθε με Αστέρα Τρίπολη δύο πέναλτι. Καλά, αυτά είναι υποδείγματα. Ένα με τον Ουάρντα, στάνταρ. Ένα του Ουάρντα, θα το απαιτούσε κιόλα ο κόσμο. Ακόμα και εγώ είπα πέναλτι εκεί. Και βλέπω ότι είναι τραγικό. Και το άλλο στον αέρα με τον Πρίγκεβιτ. Εκεί το έχει πάρει πέναλτι και δεν υπάρχει περίπτωση. Όπω πήρε και η Άικ. Καλά, η Άικ το πήρε στην Ευρώπη. Τραγικό με αυτό με τον Λόπε που πήρε. Δεν υπάρχει αυτό. Το είδα και λιποθύμησα. Πλατών το Βιετνάμ. Τώρα αυτό, η Άβρα, το γκρεμιστή τούμπα, να το ένα, να αλλάξουμε εκεί και δεν τα καταλαβαίνω αυτό. Λίγο πιο μεγάλη εικόνα, Παναγιώτη. Θα γκρεμιστεί και θα κάνετε καινούργια. Τι, δεν θα κάνετε. Τι πράγμα. Τώρα δεν είναι, εντάξει, δεν είναι τώρα η επικαιρότητα. Θα γίνει, θα γίνει. Όχι, για την επικαιρότητα. Δεν είναι καλό αυτό τώρα μετά. Καλό, καλό. Νέα τούμπα. Θα γίνει νέα τούμπα. Δεν μας κουράει το γήπεδο. Ναι. Πέρα από την πλάκα που κάνεις. Περίμενε λίγο. Ναι. Αφού το είπαμε πριν ότι. Τι. Αφού παίζουν ρεβάν στην τούμπα θα αποκλειστούν. Το λέγαμε εδώ πέρα και μας κοροϊδεύει αυτός δίπλα. Δεν είπαμε. Εγώ το καταλαβαίνω ρε παιδιά την ποιότητα. Να είναι ο Μπαρέζη, θα γυρίζει την μπάλα με το στήθος στο Δασκαλάκι και ο Δασκαλάκης δεν είναι ο Δασκαλάκης και είναι ο Ντασάεφ, θα πιάσει την μπάλα. Είναι ο Μάτος, τη γυρνάει και του γυρνάει, κάνει το λάθος ο Δασκαλάκης, αυτά θα πιάσει. Δεν φταίει ο Πασχαλάκης. Ο Πασχαλάκης. Ούτε ο Δασκαλάκης. Δεν φταίει ο Πασχαλάκης. Όσοι λένε φταίει ο Πασχαλάκης. Είναι όχι, φίλε, κάνει λάθος, ιδέα κάνει από ποδόσφαιρο. Κάνει λάθος ο Μάτος. Κάνει λάθος ο Μάτος. Είπε κάτι πολύ καλό ο Δασκαλάκης πριν από λίγο. Την αφήνει ο Πασχαλάκης. Ναι. Την αφήνει. Ναι. Εκτελείται το κόρνερ. Και γίνεται γκολ. Γκολ. Τι γίνεται μετά. Τι έχει να ακούσει ο Πασχαλάκης. Καλά, ρε, τι την άφησε την μπάλα να βγει κόρνερ. Το ίδιο. Πώς δεν είναι. Τώρα μιλάμε εκ του αποτελέσματος. Να, αυτό είναι. Μισό λεπτό λίγο. Μιλάμε εκ του αποτελέσματος. Είναι ό,τι χειρότερο να μιλάς εκ του αποτελέσματος. Πραγματικά. Μισό λεπτό λίγο. Γι' αυτό ο Πασχαλάκης παίρνει 200.000 παιδιά. Για να αξιολογεί τι είναι καλύτερο. Το ξέρω, χαίρομαι πολύ. Γι' αυτό ο Μάτος παίρνει 500, 600, 800 ναι. Πόσα παίρνει. Καλά, αυτό είναι αυτό νόημα. Για να αξιολογούν τι είναι καλύτερο. Εκεί λειτουργεί το ένστικτο του κόμματος. Αυτό λέγονται επαγγελματικά. Χρήσαμε. Εδώ πέρα τώρα θα πάρεις μια απόφαση στο επόμενο λεπτό να πεις κάτι ναι. Ως ραδιοφωνικός παραγωγός με την εμπειρία σου κτλ. Ναι. Και αυτός πρέπει να κάνει το ίδιο. Μπράβο. Ο Πασχαλάκης δείχνει ότι δεν έχει αντίληψη. Είναι, και είναι το ένστικτο της επιβίωσης του goalkeeper. Έχει δίκιο. Το σώζω. Ναι. Ωραία, είναι το ένστικτό μου. Ναι. Της επιβίωσης του goalkeeper. Ωραία, η δουλειά μου είναι να μην βγαίνει η μπάλα. Μετά γιατί κάνει πέναλτι. Αυτό ναι. Εδώ ναι. Εδώ μαζί σου. Επειδή δεν είναι Ντασάεφ. Εντάξει. Εκεί πέρα ναι, οκ. Okay. Αν ήταν Ντασάεφ θα τα λέγαμε μαζί σου. Okay. Επίσης το δεύτερο στατιστικό που μας είχε διαφύγει η Μάρια. Είχαμε πει ότι το ένα στατιστικό είναι ότι μην είμαστε ήσυχοι. Αυτό λέγαμε. Έλειπε στην προηγούμενη εβδομάδα. Δεν είπα εγώ κάτι για το. Α, εσύ δεν το έχω πει αυτό. Ότι επειδή η ρεβάνς είναι στην Τούμπα. Είναι, εγώ είπα, εγώ πάντα είμαι υπέρ και ανέφερα το Σωτήρι στον αέρα. Πάντα θέλω το δεύτερο εντός, φίλε. Εγώ το θέλω το δεύτερο εντός. Τι λένε. Θέλω να ξέρω τι θέλω. Δηλαδή, υπογράφεις εσύ, ενώ τόση ώρα μιλάμε για ποιότητες Μπενφίκα. Ότι αν γίνει το πρώτο μάτς πάω Μπενφίκα, δεν θα τρώγει πάω γκολ. Τι θα πει, με 0-0 θα πήγαινε, α πούμε. Αν έλυγε 1-0 στην Τούμπα. Πας και πιο ανέμελα, έτσι. Αν φέρεις και ας πούμε στη Μόσχα. Τι είχαμε φέρει στη Μόσχα, ρε Σότο. Με τον Σαλπικίδη, με τον γκολ. Στη Μόσχα δεν είχαμε παίξει.
Επαναλητικό. Που χάνει την ευκαιρία στο 90. Παγωνιά που είχε. 0-1 κέρδισε. 1-1. 1-1 έφαγε τον κόλ. 0-1 είχε χάσει εδώ. Ναι. Πα και πιο ανέμελα. Πιο εντάξει, οκ, ρε φίλε. Πάω να το παλέψω και ό,τι βγει. Πρόσεξε λίγο. Αλλιώ θα παίζαν κι αυτοί. Αλλιώ θα παίζαν κι αυτοί. Εκεί πέρα. Τέλο πάντων. Εγώ θεωρώ ότι το εκτός έδρας σου πάει περισσότερο. Όλες οι ελληνικές ομάδες σου πάει περισσότερο το εκτός έδρας. Ναι, εννοείται. Υπήρχε άλλο στοιχείο το οποίο μας είχε διαφύγει. Αλλιώς θα ήμασταν σίγουροι. 29 Αυγούστου. Έλα μωρέ το 1-4, εντάξει τώρα με το χάρτη. Ναι, αυτό μου το είπαν. Δεν το παίξαμε κιόλας, ρε φίλε. Είναι το. Ναι. Ναι, αυτό. Κάθε 29 Αυγούστου τρώνε ντόρτι. Ναι, να ξέρει ο κόσμος γιατί σε τι αναφέρεσαι, είναι 20 χρόνια πριν. Πάω, κάρισε 1-4. 29-8 του 98. Και εμείς φεύγουμε πίστρα την άλλη μέρα. Εγώ ήμουν σκοπός. Πάνω σε άσκηση. Εύρω πάνω, ρε. Πού ήρθες, θυμάσαι και με βρήκες. Πού σε βρήκα. Πού με βρήκες. Όχι. Και είσαι σε φιλιά. Στην πάρο ήμασταν, ρε. Στην πάρο ήμασταν και παίρνω στου δικού να του πω ότι γυρνάω σε δύο μέρες, τρεις μέρες. Ποια πάρο, ρε. Στο δρυμό ήρθες με βρήκες. Διακοπές ήμουν, θυμάσαι την πάρο. Θυμάσαι και παίρνω στου δικού μου και του λέω έρχομαι και γυρνάω. Σε δύο-τρεις μέρες. Και μου λένε, έλα και του ήρθε χαρτί, λέγε να πα άσκηση. Πριν πάω, πριν ανέβω, ρε φίλε. Είμαστε μαζί διακοπές. Πάρο μαζί ήμασταν, ρε. Πάρο εκεί με τις. Δεν θυμάσαι με τις Σκοτσέζες, με τις Ιρλανδέζες. Α, εκείνη η φάση. Εκείνη η φάση. Όχι, αγόρι μου. Έχουμε γυρίσει και έρχεσαι και με βρίσκεις στο δρυμό. Δύο φορές έχουμε πάει στην Πάρο, Ασλαμά. Το ξέρω. Ωραία. Αυτή είναι μία από τις δύο. Δύο φορές επίστρατη. Τι? Ναι, με σένα δύο. Με σένα δύο, ναι. Ναι, εγώ έχω πάει. Πάει και με άλλους. Γιατί έχω πάει και χωρίς εσένα. Με τον Γρηγόρη και τον Χρήστο. Με τον Γρηγόρη και τον Χρήστο μου λέει. Που ήσουν εσύ με γκόμενο. Ναι. Και επιβλέπατε τις πεταλούς και τις σπηλιές στην αντίπαρο. Ναι, καλά. Και ξερογλυφός μετά εσύ. Α, την Αθηνά από την Κερνούση δει τον κορόιδο. Α, δεν την άλλη την δει. Ήσουν εσύ με γκόμενο. Το πατσουλιό. Ήσουν εσύ με γκόμενο, λέει. Γκόμενο. Γκόμενα είπα. Γκόμενο δεν είπε. Γκόμενα είπα. Ήσουν εσύ με γκόμενο και λες ξερογλυφώσουν εσύ. Για τον γκόμενο. Με την Αθηναία, ρε, εκείνη που την κερνούσε συνέχεια. Εγώ. Έτσι, ποιος εγώ. Δεν θυμάσαι τον Μπουντρού μου την γνώρισες. Ψέματα. Κερνούσε. Α, ναι. Πώς τη λένε. Η Πέννη. Η Πέννη. Πέι. Που λεγόταν. Όχι, Πέννη, Πέι. Που λεγόταν κανονικά πώ, θυμάσαι. Και μου λέγε η κόρη του τέτοιου. Γιώργος. Η κόρη του Μπακάλι. Και τι έχει πει ο Μπουκουβάλας ο Αλέξανδρος ο δικηγόρος, ο οποίος γιορτάζει το αφεντικό μου. Αλέξανδρε, καλημέρα, χρόνια πολλά. Και σε όλους και σε όλους. Λοιπόν, Χρήστανδρε, άκουσα τι, άκου. Αλέξανδρε, καλημέρα, χρόνια πολλά και καλά σε και σε όλη την οικογένεια. Πέννη, Μπουκουβάλας. Περιέγραψε λίγο την Πέννη όμως. Που έχασε πριν από ένα μήνα τη μητέρα του. Σχετικά να τα πλέξουμε. Την κυρία Φιλίτσα, λατρεμένη. Και με καλέσανε τηλεφωνικά. Άλλοι περιμένουν να πάω από το Facebook. Συνάδελφοι δεν με καλούνε σε σκηδίες, δεν πειράζει. Λοιπόν, Χρήστανδε. Συγγνώμη στις σκηδίες, παίρνεις τηλέφωνο και καλείς. Καλείς στις σκηδίες. Σωτήρη, στην κηδεία του πατέρα μου. Στην κηδεία του πατέρα μου. Δεν σε πήρα τηλέφωνο, τι έκανα, σε κάλεσα με περιστέρι. Πάρει το Facebook πλέον. Α, ωραία. Καταρχήν με πήρες τηλέφωνο και με πήρες συλληπιτήρια. Ναι, ρε, εντάξει, οκ. Με ρώτησε που είναι η τέτοια. Λοιπόν. Σωτήρη, την τύπησα, τη λένε Πέννη. Λέω, συγγνώμη, εγώ είμαι μαζί της ερωτευμένος. Έχω φάει, την έχω δαγκώσει κανονικά. Μου λέει, Παναγιώτα είναι το κανονικό μου. Λέω, ο πατέρας σου, με τι άσχημα. Κάτσε μετά από ώρες, όχι ξαφνικά, τι κάνει ο πατέρας μου που την γνώρισε. Μπακάι. Λέω, ο πατέρας μου με τι ασχολείται. Έχει λέει mini market. Στη mini market μου είπε την περιοχή, ξεχνάω τώρα στην Αθήνα. Ποια περιοχή, εντάξει. Α, λέω, οκ. Πέννη, mini market. Καλυθέα, κάπου. Σγάτο. Λέει ο Αλέξης τότε, αφεντικό μου, Μπουκουβάλας. Λέει, α, μπακαλοπαναγιώτενα δηλαδή. Μπακαλοπαναγιώτενα. Και έχουμε φύγει στα κάγκελα, ναι. Η οποία το έπαιζε, ξέρετε παιδί μου, με αμερικάνικο Λιβάι, Στίμπερλαντ, πέρλες, σκουλαρίκια, ξέρετε, ζώνη αμερικάνικη τέτοια, ναι. Αυτός άρεσε ένα. Ναι. Τι χούι να κερνάει ρε φίλε, όπως την άρεσε της μακαρονάδας και του βγήκε λεσβία. Όλο το βράδυ έφαγε μαζί της. Σ' άρεσε, με λεσβία ήταν ωραία. Ναι, πολύ. Σ' άρεσε. Τρίτη πρωί ήμνησα εδώ. Ναι, πάρα πολύ. Και βαθιά υπόκληση, Νικολά την κυνήγει αυτό που κάνει. Βαθιά υπόκληση, δεν υπάρχει. Ποιο? Και το κατάλαβα μόνο εγώ. Το έβλεπα. Και εγώ το κατάλαβα χωρίς να το παρατηρήσω. Όλοι το καταλάβαμε. Το βλέπω. Λοιπόν. Την ώρα που το βλέπεις όμως το Την ώρα που το βλέπω. Όχι μετά να γίνει. Το βλέπω με 15 με 20 Αριανούς. 15 με 20 Αριανούς. Οι πιο πολλοί μας ακούνε τώρα. Ναι. Γιατί είπαν και για σένα πολύ ωραία λόγια. Για τον Βρίσκα το εννοείς. Ναι. Καταλαβαίνεις τώρα. Είναι αυτή που του ψιθύρισε για πρωτάθλημα. Έτσι δεν είναι πρωτάθλημα λέει. Δεν κατάλαβε. Του το λέω και λέει ένας μπράβο ρε Ασλαμά. Ούτε καν πήγε το μυαλό μου. Εντάξει. Λοιπόν, θα πάμε σε break. Άμα την επιστροφή μας
Αν θέλουν και τα παιδιά, δεν ξέρω τα παιδιά, ο Παναγιώτης ο Χρυσάνθος. Ανοίγουμε, τα είπα, ξεπέστε και εσύ μια φορά ακόμη. Εγώ. Το, ναι, ναι, εσύ, α, τα λέω εγώ, sorry, τα λέω, δώστα, τα λέω εγώ. Μην ξεχνάς τους διαγωνισμούς. Δύο ζευγάρια γυαλιά ηλίου από Αντώνη Δημητριάδη σήμερα, The Master of Forasis. Ποια είναι η συλλεκτική στιγμή του εψεσινού αγώνα ΠΑΟΚ Μπενφίκα. Ποια είναι η συλλεκτική στιγμή, μία είναι. Και τρεις μονές προσκλήσεις για την αυριανή δεύτερη μέρα του Street Mod Festival. Ο Λίμπερος στην ουσία από τη Δευτέρα είναι και χορηγός στο τεράστιο αυτό event με ονοματάρες όπως Therapy, Doggy Dog, Phil Cabra and the Bastard Sons. Αύριο για την αυριανή μέρα. Χρόνια πολλά και καλά σε όλες τις Αλεξάνδρες, τους Αλέξανδρους, στους Παύλους, Ιωάννου Παρήκους των Πόλων σήμερα, Βριέντος, Ευλάλιος και Σαρματάς. Χρόνια πολλά στον πατέρα μου και στον ενήψιό μου. Ρε εσύ, κύριε Αλέκο λατρεμένε. Σε καταλαβαίνει τώρα. Ναι, μπορεί σωστό. Να μην ζητήσει. Κύριε Αλέκο λατρεμένε. Ο Γρηγόρης. Λατρεμένε είναι κύριε σωστό. Αλέκο. Πριν κάνει την ανάλυση σου, θέλω να σου πω κάτι για το, όσον αφορά το χθεσινό παιχνίδι που έχουμε φύγει. Ναι. Που σου δίνω δίκιο. Ωραία. Για κάτι. Ναι. Που έχει πει διαχρονικά. Ναι, ναι. Ωραία. Να δώσουμε λίγο πάλι του καινούριου χορηγού. Το καινούριο χορηγό. Να τα βγάλουμε σε μια άκρη. Γιατί κάναμε μια έξτρα αναφορά δώρο στον Ασφάλι Μαργαριτόπουλο. Έτσι. Το Debuto Vermblum. Έτσι για το καλημέρα που λένε. Για πάμε να τους μαζέψουμε λίγο πάλι. Εδώ είμαστε μαζεμένοι στο στούντιο κανονικά με Παναγιώτη Παδόπουλα, με Χρήστο Τσαλτίδη, με Σωτήρη Δασκαλάκη, με την αφεντομουτσουνάδα μου. Στην εκπομπή με λάδια και με αλάτια, μια ιδιαίτερη τρόικα πριν την έναρξη της επίσημης ραδιοφωνικής σεζόν. Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος είναι κοντά μας από σήμερα. Επειδή πολύ απλά το αυτοκίνητό σου είναι πολύτιμο, σε Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος είμαστε σε θέση να καλύψουμε κάθε απαίτηση με πακέτα προσαρμοσμένα στις προσωπικές σας ανάγκες. Σωστό τηλέφωνο δώσαμε και τις δύο φορές που το αναφέραμε, έτσι, το 2130-278-279. Ήμασταν σωστοί, 2130-278-279. Και για πληροφορίες ιντερνετικά, margaritopoulos.com. margaritopoulos.com. Mr. Gold είναι κοντά μας, ποιότητα και καταπληκτικές τιμές στις πίτσες του Mr. Gold. Ξύλο έπεσε και ψε το βράδυ, αλλά ήταν οργανωμένοι. Σας ενημέρωσα το πρωί χθες ότι πήρανε δύο έξτρα άτομα ειδικά για την χθεσινή βραδιά. Mr. Gold, Σικές, Μεσολογγίου 2, μετά το γήπεδο του τεράστιου και ιστορικού ΒΑΟ, Ντιλιβεριά, 2310-62-85-86. Injection Service, και αυτή είναι κοντά μας. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να πεις back, ένας όμως για να το καθαρίσεις. Injection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα, στον κήπο του καλού και στο injectionservice.gr. Οι διαγωνισμοί τρέχουν, δυστυχώς παιδιά δεν απευθυνόμαστε σε ηλιθίους. Ποια είναι η συλλεκτική στιγμή του εψεσινού ΠΑΟΚ Μπενφίκα? Είναι μια στιγμή συλλεκτική. Την κρατάμε αυτή, υπερπολίτιμη, είναι συλλεκτική στιγμή. Ποια είναι? Απαντά σωστά, δύο τυχεροί από ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express. Και τρεις μονές προσκλήσεις για την αυριανή, δεύτερη μέρα, αύριο Παρασκευή, του 10ου Street Mod Festival που θα γίνει πανικός. Αναμένεται στην αυριανή μέρα καμιά 8.000 κόσμος, το λιγότερο. Έτσι. FM και ενώ ονοματεπώνυμο, δίπλα φεστιβάλ ή για τα γυαλιά απάντηση, αποστολή στο 54526. Αν τα παιδιά θέλουν, ανοίγουμε γραμμές 2310-287-888. Έχουμε κιόλας. Περιμένουν ήδη φίλοι για μένα, επειδή αυτή δεν είναι εικόνα Champions League. Δεν είναι εικόνα Champions League αυτή η Τούμπα. Για μένα η Τούμπα, την οποία εγώ τη λατρεύω, εκεί που είναι, όχι να πάει αλλού, Θέρμη και Ηλιούπολη και Σταυρούπολη, εκεί που είναι, νέο γήπεδο που η εικόνα να μυρίζει Ευρώπη. Χθες ζούμαρε η κάμερα τρεις φορές στο σετ των Πορτογάλων, τους οποίους δεν χωνεύω ιδιαίτερα, δεν τους θεωρώ και τόσο Ευρωπαίους, και η εικόνα ήταν Ευρωπαίοι, όπως σωστά σχολίασε ο καλός φίλος ο Δημήτρης. Τον ξέρει και ο Χρήστος και ο Παναγιώτης, ειδικά ο Παναγιώτης, και έχουν μιλήσει μαζί 800 φορές. Γιατί η εικόνα των Βρετανών δεν είναι παοκτζίδι, κύριε φίλε, στην Ευρώπη, στα εκτός. Δεν κατάλαβα, δεν σε πιάνω τώρα, ρε Μάρε, τώρα με απογοητεύεις. Θες δηλαδή αυτούς τους Ισπανούς δεν εννοείς. Άλλο, όχι, δεν μπορώ να το αναλύσω τώρα. Μάλλον κατάλαβες θέλω να πω. Όχι, δεν καταλαβαίνω. Δεν κατηγορώ, όχι, δεν είπα τι θύρα 4. Ναι, κατάλαβα, τους Πορτογάλους λες. Οι Πορτογάλοι εκεί φαινόταν ευρωπαϊκή εικόνα. Οι οπαδοί. Ναι. Μάλιστα. Ευρωπαϊκή εικόνα. Το ακούσαμε και αυτό από τον Ασλάνο. Τώρα, αγωνιστικά, για μένα, αγωνιστικά. Εντάξει. Βιερίνια για τον ΠΑΟΚ αυτόν, για μένα, δεν κάνει από τη μέρα που τον πήρε.
στα μάτσα όλα αυτά τελευταίο μήνα που βλέπω, sorry, τίποτα, δεν μου λέει κάτι. Με το Λεβαδιακό μου λέει, ναι, χαίρομαι πολύ. Με το Λεβαδιακό μου λέει και ο Γιαννούλης ο Δημήτρης. Οκ. Okay. Μου λέει και ο Δημήτρης ο Γιαννούλης. Εντάξει. Και φυσικά, το νομίζω σε αυτό το τόνισε και ο Χρύσανθος, η διαφορά στην διαιτητική αντιμετώπιση σε Ελλάδα και Ευρώπη. Ναι. Έτσι. Όπως, τώρα από εκεί πέρα. Να πω ένα μεγάλο μπράβο στον Σωτήρη Κωνσταβάρα, τον καλό δημοσιογράφο, ο οποίος στο τέλος του αγώνα προσπάθησε να βρει κάποια θετικά από τη βραδιά για τον ΠΑΟΚ και είπε: στα θετικά είναι και η άψογη συμπεριφορά των οπαδών του. Καλημέρα, καλό καλοκαίρι, ζήτω η Ελλάδα. Πάμε στις γραμμές, καλημέρα. Τι, κάτι έγινε με τα μηνύματα, εκεί, Μάριο. Δεν, ο Χρήστος κάτι έκανε. Ναι. Όχι, εγώ δεν ξέρω. Έκλεισε και άνοιξε. Ναι, καλημέρα, πάμε. Καλημέρα. Να λέτε όνομα και ομάδα που υποστηρίζετε. Ανδρέας από Θεσσαλονίκη. Ανδρέας από Θεσσαλονίκη, οπαδός του ΠΑΟΚ. Έλα, τι γίνεται, καλά. Ναι. Μια χαρά, παλικάρι μου, μια χαρά. Πάμε. Λοιπόν, πρώτον, ακυρώνω το διαγωνισμό σου, φίλε. Ακυρώνεις... Το διαγωνισμό σου τον ακυρώνω. Δύο έχουμε, ποιους, για τους δύο. Αυτό που λες, ποια ήταν η πιο μοναδική στιγμή. Η συλλεκτική στιγμή ποια είναι, δεν ξέρω, γιατί τον ακυρώνεις. Ποια, αυτό είναι υποκειμενικό, ρε φίλε. Η συλλεκτική στιγμή για μένα είναι άλλη, για σένα είναι άλλη. Α, στείλε! Μα δεν σου είπα εγώ, στείλε, απάντησε. Τι είπα εγώ, μίστε, δεν είπα εγώ, δεν είπα καλά, να δω, στείλε εσύ ό,τι πια θέλεις. Ποια θα είναι η σωστή απάντηση. Μπορεί να πεις εσύ, είναι συλλεκτική που ένα ball boy φοράει κόκκινες κάλτσες. Στην Τούμπα, απίστευτο, δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Περιμένω, δεν είπα προ Θεού. Α, δεν έχει σωστό και λάθος δηλαδή. Έχει, πώς δεν έχει. Πώς δεν έχει. Τέλος πάντων, εντάξει, να μην το συζητήσουμε. Λοιπόν, το δεύτερο. Σου είπα χθες, σήμερα είναι το Αγίου Αλεξάνδρου, σωστά. Του Αγίου, ναι, ευχηθήκαμε κιόλας προηγουμένως. Αλεξάνδρου, ναι, βέβαια. Ναι. Έτσι, και σου είπα χθες, επειδή εγώ πάντα είμαι προμηθέας και όχι επιμηθέας. Ναι. Σου είπα χθες κάτι για το, Αγίου Αλεξάνδρου. Ναι, ότι αλλάζει η μέρα και τα λοιπά και τη γιορτή. Λοιπόν, ναι. Τέλος πάντων, ναι. Αυτό που μένει και θέλω να μείνει και στον αέρα της πόλης, ας πούμε, και στο μυαλό των οπαδών του ΠΑΟΚ, ναι, και των υπολείπων ομάδων, ναι, κυρίως όμως του ΠΑΟΚ, ναι, είναι ότι η ζωή συνεχίζεται και κοιτάμε μπροστά. Ναι. Κοιτάμε ψηλότερα. Όχι άλλα κλεισέ. Ναι, όχι άλλα κλεισέ. Και κοιτάζουμε να διορθώσουμε τα λάθη μας. Εντάξει. Ναι. Και επειδή δεν σας αρέσουν τα κλεισέ, θα πω κάτι πιο κοινό. Δηλαδή πες δύο λάθη που πρέπει να διορθώσει ο ΠΑΟΚ. Πες δύο λάθη. Ωραίο. Καλά το είπες. Πες δύο λάθη. Δύο λάθη που πρέπει να διορθώσει ο ΠΑΟΚ. Το ένα είναι να δουλέψει περισσότερο στην ψυχολογία του mind game. Του mind game. Το mind game. Ναι. Έτσι, καλό, αρκετά γενικόλογο βέβαια αυτό. Καλό, αλλά... Και πρόσεχε να δεις, γιατί... Θα σου το πω περιγραφικά, κινηματογραφικά. Έχεις δει το Excalibur. Το Excalibur. Ναι, το έχω δει αρπακόλα. Δεν είμαι πολύ του είδους. Το έχω δει αρπακόλα. Ναι. Η λύση της ταινίας όλης είναι η προσέγγιση του αποτελέσματος μέσα από μια πιο συγκεντρωμένη και πιο επικεντρωμένη, ας πούμε, ταπεινότητα στο στόχο. Α, καλό αυτό. Να είσαι δηλαδή προσιλωμένος στο στόχο ό,τι και να γίνει, ας πούμε. Δεν υπάρχει, ας πούμε, τα χάνω ή η επισυψυχολογία μας και το ένα, ναι, και το άλλο. Καταλαβαίνεις, ναι, ψυχρό αίμα. Ψυχρό αίμα και... Ναι. Το οποίο δεν υπήρχε χθες, λες. Αυτό πιστεύω. Γι' αυτό σου είπα ήταν mind game χθες. Γιατί το λέτε αυτό, ρε παιδιά. Δηλαδή, τι άλλαξε μετά το πρώτο 20 λεπτό, ας πούμε. Τι mind game, ρε παιδιά. Ο ένας έχει τον Σάλβιο και ο άλλος εκεί έχει τον Λιμιό. Ο ένας έχει τον Γκριμάνδο που τον θέλουν αυτή τη στιγμή η Ατλέτικο Μαδρίτης και άλλοι τρεις σύλλογοι στην Ευρώπη μεγάλοι. Και ο άλλος έχει τον Βιερίνια. Συμφωνώ, ρε φίλε, αλλά πρόσεξε να δεις. Όμα εσύ, άμα. Αυτό τι σημαίνει, ρε Μάριε. Δηλαδή πρέπει κάθε χρόνο τότε να το παίρνει η Μπαρτσελόνα. Και ο ένας είχε τον Αγουέρο και τον Φορλάν, και ο άλλος είχε τον Λαζαρίδη. Λαζαρίδης from the dead. Εκεί όμως έχει ένα δίκιο μάλιστα σε αυτή την περίπτωση. Ότι δεν ήταν αγώνα Champions League. Ναι, το παίρνω αψήφιστα το UEFA. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ μπορεί χθες να παίζει με την Μπενφίκα σε ζευγάρι UEFA, μπορεί να την περνούσαμε. Αγχώθηκε. Μπορεί να την περνούσαμε. Αγχώθηκε. Τι? Αγχώθηκε. Όχι, φίλε, το παίρνω πιο αψήφιστα. Είναι το Champions League τελείως. Το έχουν κάνει οι UEFA, είναι αυτό το πράγμα. Τα εκατομμύρια, τα λεφτά. Είναι αυτό. Άρα συμφωνείς μαζί μου. Δεν συμφωνώ αυτό που λες με την ψυχολογία, το mind game και το ένα και το άλλο. Αυτό το πράγμα θα φαίνεται από το πρώτο λεπτό, ρε φίλε. Τι mind game. Όχι, στην αλλαγή, ρε. Κάτσε μισό λεπτά, κύριε παιδιά, να λίγο σύντομα γιατί. Περιμένει κι άλλος από κινητό, παλικάρι μου, ναι, πάμε. Λέει. Ωραία, εντάξει, θα πω μόνο αυτό. Λοιπόν, συμφωνούμε στην ουσία, τη συγκέντρωση, η πνευματική συγκέντρωση στο παιχνίδι. Αυτό λέω εγώ. Έτσι, και όλα αλλάζουν. Δηλαδή, άμα ο Λιμιός είχε καθαρό, ας πούμε, μυαλό, μη σταθώ σε φάσεις,
ή άμα ο άλλος είπε καθαρό μυαλό και δεν έκανε το λάθος, γιατί κρίθηκε σε προσωπικά λάθη. Δεν κρίθηκε στην τακτική. Δεν μου λες να αγγίξω, να αγγίξω λίγο τον Μπρίγιοβιτς, επιτρέπετε. Να αγγίξω τον Μπρίγιοβιτς. Ναι. Ό,τι έχει κάνει χθες εκτός περιοχής είναι χωριατιά. Πάρ' τα ένα-ένα. Δύο φορές βγαίνει το δεξιά, ένας με έναν. Και δεν έχει την τσακαλοσύνη. Είναι αργός, ρε Μάρι. Δεν έχει τσακαλοσύνη, ναι. Την ποιότητα να μπει ένας με έναν. Όχι, είναι αργός, δεν είναι θέμα ποιότητας, ρε φίλε. Είναι αργός, είναι αργός. Κατάλαβες ποιες φάσεις λες. Εν πάση περιπτώσει, κοιτάμε λίγο μπροστά και δεν πτωούμαστε. Και το UEFA καλό είναι. Εντάξει, να το πάρουμε το UEFA καλό είναι. Στο Αζερμπαϊτζάν είναι ο τελικός. Να κάνουμε εκεί μια. Ωραία, έγινε, Αντρέα, παλικάρι μου, τι περιμένει κι άλλο. Ραντεβού στον Μπακού. Είπα αυτό εδώ αστιάτορα δίπλα μου. Να πάρει το τσάι το γύρο παλί. Ραντεβού στον Μπακού, ρε φίλε. Μέχρι και κύριε φιλάτικη μα. Πάοκολ τελικώ. Έχω να σου πω, επειδή είπε κάτι, προσπαθείτε πάντα να χρυσώσετε το χάπι. Ναι. Όχι, το χρήσωμα του χάπιου φέτο λέει ότι επειδή πήγατε στο γύρο παλί και όχι στο τσάμπι. Όχι, πα θυσία το πρωτάθλημα. Γι' αυτό τώρα θα είστε ξεκούραστοι κτλ. Είναι αλλιώ να παίζει με τη Ρεάλ Μαδρίτη και αλλιώ με τη Λουντογκόρη. Άλλο τώρα να έχει τον Πέλκα να παίζει Χαριλάου το Σάββατο και Τρίτη να έχει το μυαλό στον Μπερναμπέου, και άλλο να παίζει Σάββατο στο Χαριλάου και την Τετάρτη να παίζει, ξέρω εγώ, με τη Στιβιέν με την Ραπίτ. Θέλω να έχει διαφορά. Θέλω οι υγιείς παοξίδες να το σκεφτούν. Έχει διαφορά. Ναι, θέλω, παιδιά, θέλω να το σκεφτείτε. Μισό λεπτό. Άκου, θα το πω. Στο Europa League έχει στόχο. Στο Champions League ο στόχο είχε επιτευχθεί. Μπράβο, με τη Ρεάλ ο Πέλκα θα μπαινε και θα έκανε ματσάρα. Για μεταγραφή. Και θα είχαν 5-0 και θα του έλεγε μπράβο, έχασε από τη Ρεάλ. Ναι. Τώρα έχει μεγάλη φθορά αν χάσει τον Λουντογκόρετς. Καλά, εντάξει. Είναι διαφορετικό. Είναι πιο δύσκολα αυτά τα μάτια. Μπες και στην ψυχολογία λίγο του κόσμου. Ο κόσμος. Δεν παίζει ο κόσμος μπάλα. Παίζει. Στην ψυχολογία του κόσμου. Καλύτερα που δεν περάσαμε, γιατί σε έναν όμιλο με Παρί, Ρεάλ, Λίβερπουλ θα βλέπαμε διασυρμούς. Ο 5-12 στο Ζαγόρα. Έτσι λέει αυτός. Χθες τα μεσάνυχτα. Έτσι πάμε σε αυτό. Ναι. Παναγιώτη. Ναι. Βρώμα είναι άστο. Καλά, εντάξει. Παναγιώτη. Πάω Κλίβερπουλ. Ναι. Παναγιώτη, άλλο, άλλη ιστορία είναι. Ναι, καλημέρα. Όλα, καλημέρα. 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 Καλώς, χρόνια σου πολλά, Αλέξανδρε. Αλέξανδρε, χρόνια πολλά και ευτυχισμένα, όμως θα σε κράξω. Μου επιτρέπεις, Κάθε χρόνια πολλά τον είπες, τι να τον κράξεις τον άλλο. Χρόνια πολλά και καλά, έχεις να βγεις περίπου 1,5 μήνα. Μπορεί να είναι υπέρο άνθρωπος. Πήρα μόνο για το Χρύσανθο. Χρύσανθε, καλό παράδεισο στον πατέρα σου. Να είσαι καλά, γορινά. Και ελπίζω από εδώ και πέρα και εκεί θα είναι η ομάδα να τον κάνει να χαμογελάει κάθε μέρα. Να είσαι καλά. Αλλά που πήρα τηλέφωνο. Να πω κιόλας. Σήμερα είναι του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Σήμερα όμως σύμφωνα με το καλοκάρι είναι η Παγκόσμια Μέρα Ειδονής. Για όσοι το ξέρουν. Τι είναι σήμερα? Παγκόσμια Μέρα Ειδονής. Παγκόσμια Μέρα Ειδονής. Δεν ήταν χθες, 29. Να μου πω χρόνια πολλά. Να μου πω χρόνια πολλά και ευτυχισμένα. Παγκόσμια ημέρα ειδονής. Για όποιον έχει σήμερα ψυχολογικά προβλήματα, στεναχώρια, οικονομικά προβλήματα και όλα αυτά, μπορεί να πάρει να διαβάσει, θα το βρει σίγουρα, έχει γίνει viral από χθες το απόγευμα, το post ενός οπαδού του Συντοπίτη, Τιμωρός 4 λέγεται. Τιμωρός. Ο οποίος έκανε μία ανάλυση σχετικά με την πορεία του ΠΑΟΚ στο Champions League από εδώ και πέρα, δηλαδή τι θα περάσει, ας πούμε. Και ναι, συγγνώμη, που είναι αυτό, Παναγιώτη, σε ποιο, σε site. Δεν καταλαβαίνω τι λέει. Σε site, συγγνώμη, δεν άκουσα, παιδί, σε site. Ναι, σε site, το είδα. Σε site. Είναι ένα post, πάντε, παιδιά, εδώ σε κάποια πράγματα. Στο Facebook. Στο Facebook, εντάξει. Απλά θα πρέπει να το διαβάσετε για να καταλάβετε τι συμβαίνει στο μυαλό. Θα περάσω και με τη ΔΕΑΛ θα κάνω αυτό και τέτοια. Α, ναι, εντάξει, δεν κατάλαβα. Για να καταλάβετε ότι αυτά που τραβάνε τώρα από χθες το βράδυ τα δημιουργούν αυτοί οι ίδιοι. Με αυτό τον υπερφύαλο εγωκεντρισμό που έχουν τα τελευταία χρόνια. Υπερφύαλο εγωκεντρισμό. Ποια μπεμφίκα έλεγε αυτός δίπλα μας. Εμείς είμαστε και κανείς άλλος. Ναι. Λίγο το έκανες. Όταν γράφουν, ας πούμε, σπαθώς ότι η Ρεάλ έφαγε 4 από την Ατλέτικο, άρα είναι αποδυναμωμένη. Άρα είναι στα μέτρα μας. Όταν γράφουν ότι η Dortmund, η Manchester United και η Porto δεν είναι αυτές που ήταν και μπορούν να αποτελέσουν αξιόμαχο αντίπαλο της ομάδας μας. Από την Dortmund δεν χάσαμε. Αξιόμαχο, δηλαδή... Στο γυρό πάλι, όπως λέγεται. Δεν έχει σημασία. Όταν γράφουν ότι η μοναδική υπολογίστη πια να είναι η Νάπολη. Άρα η ομάδα μας μπορεί να φτάσει... Ένα post είναι, ρε φίλε. Ένα post. Αυτός, ένα κατεβατό. Καλά θα το διαβάσει. Πες, Άλεξ. Ένα post το οποίο αντικατοπτρίζει... Επικό. Αυτό που έχουν μέσα στο μυαλό τους όλα αυτά τα χρόνια.
Έτσι. Ποιοι το τίποτα. Τίποτα, τι λέρε φίλε. Απόψε τι φροντίζει. Τι λέρε φίλε. Τι είσαι, είσαι κάτι. Σε ποιο άθλημα παλικάρι μου είχατε πρωταγωνιστικό ρόλο τόσα χρόνια που είστε παλικάρι. Σε ποιο άθλημα. Ναι, παιδί. Σε ποιο άθλημα πάω και έχει πρωταγωνιστικό ρόλο τα τελευταία χρόνια. Σε ένα άθλημα. Ναι. Σε ένα άθλημα ήσασταν δεύτερη και αυτό γιατί πρώτο στο Μάρι. Σωστό. Σε ένα. Σωστό. Εσύ πότε, πότε διεκδίκησες πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο στα τελευταία 80 χρόνια. Δύο φορές. Το 80. Το 80. Δύο φορές. Δύο φορές. Μάλιστα. Και εσύ δύο. Έτσι λέτε εσείς. Το ξέρουν όλοι. Γιατί έτσι λέμε εμείς. Δεν το ξέρει. Γιατί διεκδίκησες και άλλη φορά. Καλά, εντάξει. Εσύ δεν το ξέρει. Εσένα που σου κλέψαν 10 πρωταθλήματα και εμένα μου κλέψαν 12. Έτσι λες εσύ. Του Ιρακλή, του... ναι, φυσικά, γιατί εσύ καλά. Το λες, δηλαδή δεν κατάλαβα τι είσαι αξιόπιστος και εγώ είμαι αναξιόπιστος. Αναξιόπιστος είσαι, γιατί δεν το διεκδίκησες. Αναξιόπιστος φυσικά, είμαι. Ναι. Α, θα πούμε πάλι το παραμύθι. Ναι, αναξιόπιστος. Γιατί λες ψέματα τώρα αυτή τη στιγμή. Λες ψέματα. Λες ψέματα, όπως λέτε ψέματα ότι όταν πήρε ο Πάκο το πρωτάθλημα την επόμενη χρονιά κινδύνευσε και ο Πάκο ήταν ένα βαθμό πάνω από τον Άρη. Καλά δεν τρέπεστε λίγο. Εγώ να τραπώ ρε Άλεξ. Εγώ να τραπώ. Αν δεν παίρνατε τα λεφτά από την πάλι πάλι πετραλιά. Ναι. Να φτιάξετε το χορτοτάπιτα ο οποίος δεν έγινε τελικά. Ναι. Προβολής. Τι θα γινόταν, θα διαλυόταν, θα διαλυόταν ο ΠΑΟΚ. Τους προβολείς, τους προβολείς. Όχι το χορτοτάπιτα, τους προβολείς. Κορόιδο είναι η Ιβά που πήγε και ήταν διακανονισμένο να τα πληρώσει όλα. Κορόιδο είναι. Τι διακανονισμένο. Πιστολιά έπρεπε, πιστολιά έπρεπε να ρίξει. 40 πιστολιά σε ζεφίλε. 40 εκατομμυριάρια. Άλλο. Θέλετε να ανοίξουμε τα θωματάκια μας, να μιλήσουμε σε αυτή την πόλη για το τι έχει γίνει παλιά. Άλλο. Ε. Άλλο. Δεν θα συμφέρει. Τι να μην μας συμφέρει ρε. Ρε Αλέξανδρε τώρα, πας να συγκρίνεις τώρα σε θέμα πρωταθλητισμού το πάνω. Από πού είσαι, να του λες από τις αλήθειες και να σου πει Άρης Ηρακλής και να σου λέει πρώτα πάω. Πάω είσαι. Γιατί λένε πρώτα πάω, πρε φίλε τότε. Αυτό το παραμύθι που το λέγανε στα στενά γύρω από την ομάδα. Άσε ρε τώρα, ρώτα και το Μασλαμά τώρα. Μην το λες εσύ το 2018. Καλά, καλά, εντάξει. Εντάξει, εντάξει. Αυτό το ότι εμείς είμαστε 2 εκατομμύρια και τάξει. Δεν σου είπα ότι είμαστε 2 εκατομμύρια. Στη συνείδηση του κόσμου, μην κάνει καταλαβαίνει. Τώρα 2 εκατομμύρια, δεν μιλήσα εγώ για 2 εκατομμύρια και 3 εκατομμύρια. Άλλο πράγμα, λέω. Κάνει ότι δεν καταλαβαίνει. Έγινε, Αλέξα, να είσαι καλά, παλικάρι. Με περιμένει πολύ ώρα επόμενο φίλο. Καλημέρα. Καλημέρα. Το είχα 4 φορέ το πίκρε, σαν τα γκολ. Τι τα γκολ. 4 φορέ πίκρε. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα, αδελφέ. Όνομα και ομάδα υποστηρίζει, φίλε. Δημήτρης από Αθήνα, ζωγράφου ΠΑΟΚ. Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα παλικάρι. Μας έλειψες, μας έλειψες. Καταρχήν για το Χρήσανθο συλληπιτήρια και... Να είσαι καλά. Τα όσοι τα έχουμε περάσει, καταλαβαίνουμε. Επίσης τώρα για το λόγο που απουσίαζες στην αρχή της εβδομάδας, δεν ξέρω τι ήταν τόσο... Αυτός ήταν ο λόγος. Α, επειδή ο Μάρης... Τη Δευτέρα έφυγε ο πατέρας μου. Μα τη Δευτέρα έφυγε ο πατέρας του. Ναι, ναι, αλλά κάτι πήγε να πει τώρα. Επειδή ο Μάριος έλεγε. Αυτός έλεγε ότι έκανε χουλιαμά τη Δευτέρα, ότι λείπω γιατί με φοβίζανε και με κάνανε. Τη στιγμή εκείνη. Δεν είσαι φύγει ο πατέρας του, δεν το είπε αυτό. Με γίνει παρεξήγηση. Αν ήταν κάποιες αντιδράσεις οπαδών του ΠΑΟΚ, ξέρω εγώ, με αφορμή. Ήτανε όμως. Ναι, αυτό ισχύει. Στο πέναλτι σου ζητώ συγγνώμη εγώ. Όχι, ρε, πλάκα κάνει η Ροζαμά, ρε. Όχι, όχι, όχι. Δεν έλειψα ποτέ. Γιατί ούτε καν όταν έφαγα πέσιμο από του δικού μου δεν έλειψα. Ένα-ένα. Δεν καταλάβατε τι είπε το παιδί. Μπράβο σου, ρε Δημήτρη. Κατάλαβα τι είπε. Οι αντιδράσεις ήταν αυτές. Η αιτία που έλειπε δεν ήταν αυτές ο Χρύσανθος. Οι αντιδράσεις αυτές συμβαίνουν εδώ και 20 χρόνια. Όχι, ήταν. Άκουσε πολλά. Σε μένα, αν σου πω τι είπε Παόκ, τι του λέω, ρε φίλε, πρέπει να ντρέπεσαι, ειλικρινά. Για τον Χρύσανθο, για αυτό που έγραψε. Μια που το άνοιξε, σου πω το εξή. Από τη στιγμή που γράφω δημόσια, πρέπει να είμαι έτοιμος να αντιμετωπίζω τα πάντα. Άλλο η απειλή και άλλο η κριτική, ρε παιδιά, τώρα. Υπάρχουν και απειλές, ούτε τώρα. Η πρώτη φορά ήταν, ούτε η τελευταία θα είναι. Και τον υπερασπίστηκε μόνος. Να σου κάτι, υπάρχουν πολλές. Υπάρχουν και παλαιότερα, τώρα έχουν σταματήσει αυτά τα περισσότερα. Πήγα τηλέφωνο 3 ώρα το βράδυ από απόκριψη, αρθούμε, θα κάνουμε. Εντάξει, okay, τα ξεπερνάω αυτό. Το μόνο που με ενοχλεί στα ταξιδιά είναι. Με ενοχλεί. Και αυτό το αντιμετωπίζω, απλά με τσατίζει παροδικά όταν δεν έχει το θάρρος να τα βάλει μαζί μου και βρίζει τη μάνα μου ή τα παιδιά μου. Ναι. Εκεί προς στιγμήν τρελαίνομαι, αλλά από την άλλη αντιλαμβάνομαι ότι αυτός είναι που δεν χρειάζεται να ασχοληθείς καθόλου. Να τον ακούσουμε λίγο, χρειάζεται το παιδί. Γιατί... Αλλά δεν είχε σχέση με αυτό, όχι. Ναι. Είναι επειδή έχασα τον πατέρα μου. Πάμε. Επειδή τον περιμέναμε, γι' αυτό έλειπα. Ναι. Okay. Πάμε, Δημήτρη. Από εκεί και πέρα για το χθεσινό παιχνίδι, νομίζω
Εντάξει, όποια προσδοκία και να δημιουργήθηκε σε εμάς, εντάξει, την δημιούργησε καθαρά η ομάδα, έτσι. Φυσικά. Δηλαδή με την εικόνα της και με τη Σπαρτάκ και με τη... Όχι Βασίλια. Τόσο με την Μπενφίκα, όσο με τους άλλους. Όχι τόσο με την Μπενφίκα, συμφωνώ. Από εκεί και πέρα, εντάξει, εγώ δεν... Υπάρχει μια πίκρα, αλλά δεν μπορώ να πω ότι, εντάξει, η ζωή συνεχίζεται, έχουμε μπροστά μας το μεγάλο στόχο που είναι το πρωτάθλημα. Δεν πρέπει η ομάδα σε καμία περίπτωση να τα βάψει μαύρα. Φυσικά. Κάναμε τρία τραγικά λάθη και σε αυτό το επίπεδο δεν συγχωρούνται. Η πίκρα νομίζω θα ήταν μεγαλύτερη αν δεν έπαιζε στο Europa League. Ναι. Δηλαδή αν έφευγες από την Ευρώπη. Τελείως. Και οι αντιδράσεις θα ήταν άλλες. Τα είπε όλα ο θαλαμοφύλακας, ο παδός του ΠΑΟΚ. Παιδιά, ας καταλάβουμε κάτι. Τώρα πια μπήκαμε να παίξουμε πριν το μάτι δεν φύγατε από αυτό, έτσι. Με τα big boys. Τα μεγάλα παιδιά, ναι. Με τα big boys. Είναι διαφορά χαώδη στην ποιότητα. Εντάξει, αυτά. Από εκεί και πέρα, εμένα αυτό που με ενοχλεί σε όλη την ιστορία δεν είναι ότι οι αντιδράσεις των φίλων του Άρη. Αυτά είναι λογικά. Δηλαδή, όταν υπάρχει κάτι τέτοιο, μέσα στην πόλη θα υπάρξει και το πικάρισμα που λέμε. Είναι οι τρεις της Αθήνας. Δηλαδή, το τι βιώνουμε από χθες. Δηλαδή, δεν μπορεί να μου βγαίνει ένα έξι πέρα στη VD. Και να μου κουνάει το δάχτυλο. Και τη Celtic γιατί... πέρασε, εντάξει, δεν πέρασε μόνο τη Βίντι. Και τη Celtic και πέρασε. Τη πάρα δεν πολύ είναι Celtic. Ρε, χρήσα, ναι, το ναι, παρόλα αυτά είναι ένα όνομα, ρε παιδιά. Εντάξει. Είναι ένα όνομα, εντάξει. Εντάξει. Ένα όνομα. Δηλαδή δεν μπορώ να είμαι χαρούμενος. Εγώ δεν θα ήμουν χαρούμενος αν έπαιζαμε τη Βίντι και από το εξή. Θα ήσουν, ρε. Δημήτρη, θα ήσουν, άστο. Δεν θα έλεγε, α, εγώ με τη Βίντι. Τι θα λυπημένο θα ήσουν, αρέσει Δημήτρη. Όχι, όχι. Τώρα για τη Βίντι. Θα ήσουν σήμερα το απόγευμα στο Μονακό και θα έλεγε πάω Γιουβέντους και θα έλεγε με τη Βίντι πέρασε. Έκανε τα καραγκιουζιλίκια με τι καθυστερήσει και όλα αυτά. Αυτό από την ομάδα μου να παίζει με τη Βίντι και να κάνει καθυστερήσει από το 65-70, εγώ δεν θα το δεχόμουν στην ψυχολογία μου. Τα έχεις κάνει με τον Σάντος στο ελληνικό πρωτάθλημα εδώ πέρα και με τον Εργοτέλη. Και δεν σ' άκουσα να ντρέπεσαι, τον ημνούσες και τον αγαπάς κιόλας. Εσύ τώρα δεν μου λες. Όχι εσύ προσωπικά, εννοεί κάποιο παντού. Ναι, τώρα θα κάνεις γύρισμα για τον Παπαδόπουλο. Τον Ντόμ. Ναι. Γιατί ψιλοξεφώνησες. Δεν ξέρω. Τον Ντόμ Παπαδόπουλο. Εγώ είπα Λούκα Λάικ, ο ποιο μοιάζει. Όχι, έλεγε. Ο Γιάννης, ο φωτογράφος. Καλά, δεν έλεγε αν είναι δυνατόν να, Σωτήρι, να πληρώνει για να έρθει παίχτη στην ομάδα μας. Έλεγε τον Κανακούδη. Με το φακό του Γιάννη. Δεν στο θέλω αυτό που σε βοηθάει. Με το φακό του Γιάννη, πες μας τον εδώ. Αυτό είπα. Πού το ξέρω τον Κανακούδη. Πέρσι μας έλεγε καλά, πληρώνει τον παίχτη και το δέχεστε και τέτοια. Αυτό μας έλεγε. Για τον Κανακούδη και τώρα τον πήρε εσύ τον Κανακούδη. Τι γίνεται εδώ. Και το καλύτερο. Κυριακή στο Καφτατζόγλιο. Ένα δι. Έχει πέσει κατάρα αν πάρει το χ καλά είσαι με τη Λάρισα. Γιατί? Αν πάρει το χ καλά είσαι. Τι είμαι εγώ, περώνε να στοχίσω στο πέναλτι. Αδέρφια, πάμε σε break. Οι γραμμές θα είναι ανοιχτές. 23-10-287-888 και μετά το break. Μην ξεχνάς, δύο ζευγάρια γυαλιά ηλίου. Ποια είναι η συλλεκτική στιγμή του εψεσινού αγώνα ΠΑΟΚ Μπενφίκα και τρεις μονές προσκλήσεις την αυριανή δεύτερη μέρα του Street Mode Festival με καμιά τριανταριά τεράστια ονόματα από την Ευρώπη, yeah. την Αμερική τεράστια και την Ελλάδα. Δεν θα ακούσουμε New Model Army. Μετά το διάλειμμα. Θα έχω να το λέω. Συγκλονιστική εικόνα. Μαριλής με τις οδηγίες καλά και να λύνονται. Όσοι θέλετε για τουαλέτα, εκτός όρεπος στην Ολύμερο, η πόρτα που είναι ευθεία από την είσοδο. Μην ρωτάτε, μην μπερδεύεστε. Ειδικά όσοι έρχονται να πάρουν το UCAS. Και όσοι ψάχνετε για άλοθη, και καλά φέρουμε τον Τζαρό. Το επικουρικό. Το τέλειο άλοθη. Λοιπόν, τελευταία 21 λεπτά. Θεωρώ ότι είναι πολλά από τον χρόνο αυτού του κόσμου για να διεκδικήσεις μία από τις τρεις μονές προσκλήσεις για την αυριανή δεύτερη μέρα Παρασκευή του 10ου επετειακού Street Mode Festival με line-up, με ονοματάρες όπως Phil Campbell and the Bastard Sons, ο κιθαρίας του Motorhead που βγάλανε δισκάρα τώρα μέσα 18 πριν από περίπου 2 μήνες, Therapy από την Ιρλανδία με αγάπη, Ιρλανδία δεν είναι η Therapy, ναι, αν δεν κάνω λάθος, Doggy Dog από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής με αγάπη, Villagers of Ioannina City από μία από τις πιο όμορφες ελληνικές πόλεις. Λατρεμένοι Villagers, καλημέρα παλικάρια, να είστε καλά, οι οποίοι κάνουν πρόβες τώρα εδώ πέρα στη Μητροπόλη, στο στούντιο που πήρανε. Vodka Juniors, οι τεράστιοι Αμερικανοί Αθηναίοι, Ναξάτρας, Μπαντάρα, τι να πρωτοποιείς, Τάφ Λάθος, Μπαίλτσα, καλημέρα παλικάρια. Κομματάρα. Μπέγκαρς, πολύ πράγμα για την αυριανή δεύτερη μέρα. Εμείς ακούμε αυτούς που είναι headliners απόψε. Πήγες εσύ, θα πας. Θα πάω, ναι. Θα πας, ε. Θα πότε, πάω, ναι. Αύριο. Θα πάω όλες τις μέρες. Ναι. Όλες. Απλά την Κυριακή ξεκινάμε την Μαρμίτα και α, ναι, θα αναγκαστικά θα είμαι μέχρι τις 10.
Τι 10. Μέχρι τις... Συγγνώμη, κοτσάνα. Α, είναι και τα μάτς. Παίζετε κι εσείς. Εσείς μεσημέρι. Α, 5 και 4 παίζετε εσείς. Όχι, 7 και 4 ή 7.30. Με Πανιόνιο. Ίδια ώρα παίζουμε και, παίζει και ο Άρης, ρε. Ίδια ώρα με τον Άρη. Δεν στο είπα και την Τρίτη που ήρθα εδώ. Άστο. Καληνύχτα. Όχι την προηγούμενη εβδομάδα. Πότε στο είπα. Καληνύχτα. Ίδια ώρα δεν παίζουμε. Πάω και Άρης. Την Κυριακή. Και οι 2.30 είστε. Και οι δύο. Ναι. Ωχ, καληνύχτα. Άστο μπέρδο. Συγκλονιστική οργάνωση. Δεν θα μπορέσει να θαυμάσει τον Άρη. Γιατί. Άστο. Πώς τον θαύμασες προχθές. Το θαύμασες. Τ' άρεσε. Καλώς. Δίνουμε και δύο ζευγάρια γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express σε όσους βρούνε, σε δύο νικητές που θα βρούνε την συλλεκτική στιγμή του εψεσινού αγώνα. Μόνο στην Ευρώπη γίνονται αυτά. Ναι. Πρώτον, πες την ξεφτύλα τον οδηγό διαρκείας ταξί, αν θέλει να μου στείλει το κινητό του. Δεύτερον, τώρα άνοιξα, δεν έχω ιδέα τι είπατε. Τον οδηγό διαρκείας ταξί. Ναι. Τρίτον, ο Αλέξιος από την Κατερίνη πήρε για να κάνει χουλιαμά ή να περιμένω, λέει το λατρεμένο κουφό. Το κουφό. Θωμάς Στόντον, ο παδός του Ηρακλή και της Λίβερπουλ. Ναι. Στην επέτειο... Της φετινής πρωταθλήτριας Αγγλίας. Καλά, καλά, τραγούδες. Στην επέτειο του 1-4 και στην E3 το απόγευμα ο άλλος έβγαλε τον Φιλότα. Μετά να μην πανηγυρίζουν για τη λαϊκή της Τετάρτης, αναρωτιέται ο Θωμάς Στόντον. Γραμμές είναι ανοιχτές, 2310-287-888. Από κινητό 6945-287 και 3 οκτάρια. Δεν σε απέτησε ο Big Bounce Drake εκείνη, ενώ έχει ασλαμά εδώ πέρα, σε άκουσα μετά από μένα. Σε λένε κούλι και είσαι Ολυμπιακός. Το διαβάζουμε. Έπρεπε ΠΑΟΚ να είσαι κανονικά. Δεν κούλις. Χρήσανθε, σε παλιότερη επικοινωνία, όταν είπα ότι είμαι Ολυμπιακός, ξεκίνησε στον Άρη ένα σύνθημα που έλεγε «Κάθε Ολυμπιακός». Την ξέρεις στη συνέχεια. Απλά στο υπενθυμίζω. Τα θερμότερα μου συλληπιτήρια για το πένθος σου. Έχει, να είσαι καλά, να τον θυμάσαι. Δεν είναι καθόλου ηρωνία. Όχι, όχι, εντάξει. Σου δίνει την ποιότητά του. Από τον κάθε Ολυμπιακό, ρε φίλε. Sorry, 164, είσαι ο παοξής που λατρεύω, αν δεν κάνω λάθος. Δεν θα διαβάσω την διεύθυνση. Ναι. Από ποιον ψάχνουν εκδίκηση στα όνειρα των Αριανών, σε πρώτη φάση μπορούν να πάνε και έχει μια διεύθυνση. Δεν λέω ούτε όνομα ούτε αριθμό. Συγγνώμη. Θα είναι, λογικά θα είναι χαβαλετζίδικο, ρε φίλε. Εκεί η διεύθυνση που γράφει θα είναι κάτι. Σωτήρη, σε παρακαλώ, μπες και δες. Ναι. Ποια είναι η διεύθυνση? Περιμένω να θα περάσω εγώ. Ναι. Ο 228 λέει. Εκεί πάντως είναι και ο ουρανός. Α, πρώτα ο 900. Θέλουμε επιλογές. Britpop και ηλεκτρόνικα από Παναγιώτη. Αυτό εννοεί. Αυτό εννοεί. Λέει, ναι. Λέει ο Big Mouth Strikes Again. Λατρεμένε μου, τι κάνεις. Ο πρώην 343. Καλά είσαι. Καθηγητής στην Κομωτινή, στο Πανεπιστήμιο. Είναι. Στο Πανεπιστήμιο, ναι. Βέβαια. Είμαι χρόνια εκεί, Βέβαια, ναι, βέβαια, ναι. Ακουτίζεται από μένα, ναι, είσαι εσύ εδώ, ρε φίλε. Ο 228 λέει, κρίμα, απογοητεύτηκα. Ένα γκολάκι ήθελε για να γίνει η μεγαλύτερη ήττα σε εύρος ελληνικής ομάδος εντός έδρας στην Ευρώπη. Χα, 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 μέχρι 4 είναι σχέση. Καλημέρα. Και ο Ολυμπιακός έχει φάει 4 από το Αμβούργο. Ένα ακόμα, ήθελε 5 θα και πρέπει. Πάνε στη γραμμή, καλημέρα. 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 Καλημέρα, καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και μάδα υποστηρίζεις. Μια χαρά και λέει. Ασλαμά, μια χαρά και λέει. Α, ο παδός του. Χαρούμενος. Ο παδός του πάνω. Μετά από τα άλλα παιχνίδια που κερδίζαμε, πήγε τα φύλλα κάτω. Τα φτιά κάτω. Ο ουρανός είναι εκεί, να ξέρεις. Είναι χαρά το στο παρετήθη, αρέ. Έχει φύγει ο Γιάννης. Βουλωμένο γράμμα διαβάζω. Δεν μου λες, δεν μου λες, επειδή για μένα είσαι ξεφτύλας αυτή τη στιγμή. Γιατί δεν είσαι ξεφτύλας. Ενώ σε αγαπάω και σε σέβομαι, είσαι ξεφτύλας. Ενώ σε αγαπάω, είσαι ξεφτύλας. Να βάλει ο Σωτήρης την επομένη του Σπαρτάκ Μόσχας πάω. Τι εκπομπή έχω κάνει εδώ πέρα. Και αν είμαι χαρούμενος ή όχι. Συναχωρευτικές. Και αν είμαι, ναι είμαι, γιατί βγήκαμε μια σαραντάρα προχθές. Δεν το κατάλαβα αυτό ρε παιδιά. Η σαραντάρα το ξέρει. Συνταξιούχος της πυροσβεστικής. Έλα, παίζε τώρα με το. Παίξε με το Σοκράτη. Έλα, πάω ξάκι, πες τα. Παίξε με το Σοκράτη. Άσε το να μιλήσει, αφήστε το να μιλήσει. Άντε, άντε. Εντάξει, ξέρουν αυτοί. Τώρα χαίρονται. Σήμερα πανηγύρισε. Εντάξει, δεν πειράζει, μωρέ. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Υποκρισία όλο το μεγαλείο τώρα. Το παίζει και κάτσε, μισό λεπτό. Υποκρισία, πού τα αχαιρόμαστε. Υποκριτέ θα ήμασταν αν λέγαμε ότι είμαστε αναχωρημένοι για τον ΠΑΟΚ. Καλά, καλά, εντάξει. Εσύ 7η αγωνιστική είναι όλη τη χρονιά και α πέσει μετά. Γιατί είναι 7η αγωνιστική όλη τη χρονιά. Κάνει λάθο, ένα απλό παιχνίδι. Α, να σε ρωτήσω κάτι. Ποιε είναι οι τελευταίε 5 αγωνιστικέ του Άρη. Θυμάσαι. Καλά, εντάξει. Μήπως παίζει ρυθμιστή. Όσο γι' αυτό, χθες ο Αριανός ο Γιώργος. 8η, 9η, 10η παίζω. Πάω ΚΑΕΚ Ολυμπιακό. Έχεις εσύ τον δημοσιογράφο του Άρη και ρωτάς εμένα ποιο είναι το πρόγραμμά μου. Όχι εσένα, δεν ρώτησε εσένα. Τον Χρήσανθο ρώτησε. Τον Χρήσανθο.
Εγώ περίμενα να κάνεις ποδοσφαιρική ανάλυση σήμερα. Για πες μας για χθες. Τι ποδοσφαιρική ανάλυση να κάνω. Όλα κρύφτηκαν στη χαζομάρα του τέτοιου. Του Πασχαλάκη. Πασχαλάκη. Άιντε αγόρι μου. Άιντε αγόρι μου. Άιντε αγόρι μου. Πού πας. Μιλάς για πάλα με αυτόν τον πέρας. Πού πας τώρα. Στη φάση. Για όλα αυτά είναι ο Πασχαλάκης. Στη φάση του Λιμνιού λες ε. Έτσι. Εκεί άμα κάνεις το 2-0 τελειώνει το πανηγύρι. Φυσικά τελειώνει. Άσε το να τραγουδάνε. Ποιότητες, ναι, ποιότητα, ναι, ναι, αλλά το πρώτο εικοσάλεπτο είναι. Φίλε, δύο γκολ σχεδόν τελειώνει, φίλε. Δύο γκολ δεν είναι η Μπενφίκα. Έλα, βγαίνει η Μπενφίκα πιο μπροστά για να δεις τι έχει να γίνει. Έλα τώρα. Γιατί δεν βγήκε μετά το 1-0. Εντάξει, απλά εκεί ήθελε ο Άρντα. Συγγνώμη, μέχρι το 1-0 ποια είναι η ευκαιρία της. Καμία. Καμία. Εσύ, ρε παιδιά. Μιλάτε για ευκαιρίες. Κρύο γκολ, κρύο γκολ. Κρύο γκολ. Κρύο γκολ. Κρύο γκολ ήταν, ρε παιδιά. Εντάξει, ό,τι και να λέμε. Ό,τι και μα να λέμε, ήταν κρύο. Μα μην μονόπλευρα και εσείς το 1-1 έτσι το πήρατε. Είναι. Με κρύο γκολ το πήρατε. Το momentum που λένε οι μορφωμένοι ποδοσφαιρικά είναι υπέρ του ΠΑΟΚ εκείνη τη στιγμή. Το momentum είναι ποδοσφαιρικά υπέρ του ΠΑΟΚ. Συγγνώμη. Το momentum είναι υπέρ του ΠΑΟΚ εκείνη τη στιγμή. Είναι 1-0 το παιχνίδι. Δεν έχει κάνει φάση η Μπενφίκα και σοβαρίζει από το πουθενά το 1-1. Εντάξει, οκ. Τι. Με 2-0 εκεί πέρα. Άμα το έκανε εκεί ο Πρίγκιπ, θα έκανε στο 4-0. Καλά, και άμα στη Λισαβόνα κάναν το 5-0 που έπρεπε να κάνουν, δηλαδή μετά θα έκανε για πρόκληση. Τι καλά, καλά, εντάξει. Δεν μιλάει με σένα. Α, συγγνώμη. Σταμάτα. Με τον Παναγιώτη μου. Πείτε τα μεταξύ σα. Πείτε τα μεταξύ σα. Πείτε τα μεταξύ σα. Πάω και προχώρα. Μεταξύ μας. Πάω και προχώρα. Ναι, χαίρομαι πολύ, ρε παιδιά. Τώρα, όταν μου λέτε το μπάτζετ το 250 εκατομμύρια, τι σημαίνει αυτό. Αν βάλουμε τα μπάτζετ, να μην και μπορεί να κατεβαίνουν οι ομάδες στο κήπεδο, να πούνε πόσο έχει εσύ 200, έχω εγώ 80. Άρα στην Ελλάδα δεν πρέπει να κατέβει κανένα με τον Πάο. Γιατί να μην κατέβει. Μόνο Ολυμπιακό θα κατέβει. Γιατί να μην κατέβει. Αφού έχει απόλυτο. Ναι, αλλά όταν σου λέγε το μπάτζετ του Πάο, κρεφίλε, σχέση με το Λεβαδιακό, τι λέτε. Πού το βρήκε το ανάποδο πλάγιο διαιτητή εκεί πέρα στο 82, τα 3 λεπτά των καθυστέρων που γίνανε 2 και 50 και δεν εκτελέστηκε το φάλο στο ύψο τη μεγάλη περιοχή σαν αντιπάλο ομάδο. Μπενφίκα θα τρώει 10 γκολ τώρα. Η ΑΕΚ είναι στους ομίλους. Μην είσαι σίγουρος και σήμερα η ΑΕΚ είναι στο Μονακό. Δεν πειράζει. Τι να και θα πάρει και το Μάρκετ Μπουλ. Ας κάνουμε μια προτομή στον Κομίνη. Και πήρε και τα 5. Ναι ρε φίλε. Ας δώσει στον Κομίνη το 5% των κερδών. Μόνο. Ναι. Τι τώρα. Έτσι είναι. Εσύ αν το πάρεις φέτος. Κάπως έτσι γράφονται ιστορίες και η αύρα η ευρωπαϊκή και αν η κατάρα το γηπέδο και το ένα και το άλλο. Έτσι κάπως έτσι. Κάπως έτσι γίνατε. Εσύ αν το πάρεις φέτος με 3 βαθμούς διαφορά θα δώσει τον Κουτσιάφτη κανένα εκατομμυριάκι. Ναι, κρίθηκε ο τίτλος του πρωτοαγωνιστικού Πάου Καστέρας Τρίπολης. Άσε ρε ασλαμά τώρα. Όταν όμως πλησίασε, όταν όμως ο Ολυμπιακός δεν μπορούσε να βάλει γκολ στον εθνικό. Ωραία, μ' ακούς φίλε. Όταν ο Ολυμπιακός δεν μπορούσε να βάλει γκολ στον εθνικό, αλλά είχε τεράστια διαφορά από τους υπόλοιπους, αλλά ήταν στους 3 βαθμούς διαφορά και ξέβγε με 6, τότε ήταν η ποιότητα ρε παιδιά. Ήταν η ποιότητα, φτιάξτε ομάδα, να φτιάξει την ποιότητα του Ολυμπιακού και μετά. Να πει κάτι για να κλείσει, περιμένει κι άλλος Παναγιώτη, να πει κάτι για να κλείσει το παλικάρι. Ναι, παλικάρι μου, ναι, ψυχή μου. Όλα ότι η Δίτη και τη Μύτη και, και άμα παίξεις και στο Γιουρόπα με αυτούς θα τους ρίξει 3 εδώ και άλλα 3 εκεί πέρα. Ποιος είναι αυτά τα πράγματα. Ποιος. Αυτό το πράγμα σε κλέψαν το Φλεβάρι. Που με έτσι να ανακατοθούρες ούτε δεν το κατάλαβες. Εδώ δεν έριξες την Έστερ σου πέρυσι, θα ρίξεις αυτούς. Ρε άσε μας τώρα με την Έστερ σου. Ουσιαστικά πήγες να περάσεις από μίλιο Champions League με τις ομάδες που έπαιξες. Έτσι. Απέκτησες δύο ομάδες, μία πέρυσι στους 16 και άλλη ήταν πέρυσι στους ομίλους. Και ναι. Πήγες να αποκλείσεις μια άλλη ομάδα που πάλι... Με βέβαια τελείως άλλο ρόστερ, έτσι, ναι. Ποια είναι ωραία. Αυτό. Ωραία. Βασιλεία. Η Βασιλεία. Γιατί Σπαρτάκ πόσο ήδη λέτε, ρε παιδιά. Μπαρσελόνα, πρέπει να αποκλείσω. Και Σπαρτάκ πόσο είσαι 120-130 ευρώ, 130 εκατομμύρια ευρώ budget, αλλά... Ωραία. Έγινε παλικάρι μου, έγινε. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Στέλλα, δεν είναι αυτή η συλλεκτική στιγμή. Ακούγομαι, Αναστασία. Στέλλα, δεν είναι αυτή η στιγμή. Αλλά για τα γυαλιά μπαίνεις γιατί δεν υπάρχει άλλη απάντηση. Μπράβο, ρε Στέλλα. Θα την πεις όμως πριν το τέλος. Λες, η εικόνα είναι το χειροκρότημα. Αυτό δεν είναι συλλεκτικό. Θα δίνω στη Στέλλα γιατί έχει της μάνας μου το όνομα. Τα πήρε. Στέλλα Σημαδοπούλου. Το ένα ζευγάρι το πήρε η Στέλλα. Το ένα ζευγάρι είναι δικό σου. Ποια είναι η συλλεκτική στιγμή, ρε παιδιά, χθες στην Τούμπα. Μη στείλετε άλλη 10 Στέλλες. Είναι, τώρα, 10. Έχει να κάνει με τη στιγμή του αγώνα. Το παιχνίδι παίζεται. Στο ελληνικό πρωτάθλημα δεν θα τη δεις αυτή τη στιγμή. Απλά πράγματα. Πάμε στη γραμμή. Καλημέρα. Αναστασία, έχουμε έγινε αλλαγή στους συγχωρείτε. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα, Πάουκ. Γιάννης, ο παδός του Πάουκ. Πάμε, ρε Γιάννη. Σ' ακούμε. Χθες έγινε μεγάλη διαχείριση από την Μπενφίκα στην Τούμπα. Τι μεγαλύτερη? Διαχείριση. Διαχείριση. Ναι. Διαχείριση. Μάρια, δεν μιλάω μαζί σου, ρε φίλε. Μιλάω μαζί σου, σταμάτα. Χθες αν θέλει. Ναι. Ούτε με σένα. Για τον πατέρα σου, ρε φίλε. Να είσαι καλά. Έγινε. Τώρα μίλαμε τον Παναγιώτη. Παναγιώτη. Είδε η Μπενφίκα τον Πάουκ μέσα στην Τούμπα. Τον είδε ότι είναι αργή ομάδα. Κακά τα ψέματα. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Δεν είναι αργή ομάδα. Είναι αργό το κέντρο του ΠΑΟΚ.
Φίλε, όμως ξέρεις τι γίνεται όταν έχει αργό κέντρο. Mm. Είναι ασύνδετο. Τι μπροστά είσαι γρήγορο. Είμαι φωτιά μπροστά. Ο Πάκ δεν μπορεί να παίξει, ρε παιδιά, τσουκουτσούκου. Πιο αργός από μένα. Δεν μπορεί αυτός ο Πάκ να παίξει τσουκουτσούκου. Όταν αναγκάζεται ο Λεμινιός ή ο κάθε Λεμινιός, ξέρω εγώ, ή ο Πρίγιουβιτς να γυρίσει μέτρα πίσω, κατάλαβες. Μπρούνο Γκάμα ή Λεμινιός. Αργός. Δεν είναι τόσο γρήγορος. Μπορεί να είναι γρήγορος για την Ελλάδα. Άρα λες, με Μπρούνο Γκάμα χθες πέρασε. Έξω ο Σέρβος, μέσα ο Άγγλος. Δεν σου μιλάω. Έξω ο Σέρβος, μέσα ο Άγγλος. Άρα Γιάννη, έτσι πως το λες όμως, ουσιαστικά συμφωνείς και λες, δέχεσαι το γεγονός ότι ξέρεις τι, είναι η ποιότητα των άλλων οι οποίοι μας κάναν κομμάτι και τελείωσε. Ναι, πες Γιάννη. Πήρε χαμπάρι ο προπονητής της Μπενφίκα τις αδυναμίες του ΠΑΟΚ και έκανε διαχείριση στην ομάδα του. Την έστησε εδώ πέρα μέχρι το 30-40, πήρε και αυτό που ήθελε, του πήγε και το παιχνίδι καλά. Και μετά μέχρι το 60 που ψοφίσανε εκεί μέσα αυτοί ρίξαν την ταχύτητα και ακολουθήσανε το ρυθμό του ΠΑΟΚ από το 45. Λίγο με μπέρδεψες. Και μέχρι το 70-80 είχαν ακόμα δυνάμεις. Κατάλαβες. Mm. Πήρε χαμπάρι τον ΠΑΟΚ εκεί. Ότι είναι αργή ομάδα και ύστερα ήρθαν εδώ και διαχειριστήκαν αλλιώς το παιχνίδι. Δεν υπήρχε διαχείριση, ρε Γιάννη. Το παιχνίδι κρίθηκε στο ημίχρονο και κρίθηκε. Μα κρίθηκε το παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο, έγινε το 1-3 τελείωσε. Αν πήγαινες με 1-2 στα ποδητήρια ήταν διαφορετικά λίγο τα πράγματα. Ναι, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο άμα είδες, πάλι σε πιέζανε, σε βγάλανε παίχτες, προσπαθούσαν να βάλουν και άλλο γκολ, δεν τους είδες. Δεν είναι ψέματα, λέω, αλλά όχι, έβλεπα. Το παιχνίδι τελείωσε το ημίχρονο, ρε Σιγιάννη. 1-3 έγινε το ημίχρονο, γιατί να κάνεις λέει, ναι, το στο δεύτερο. Και αυτό έγινε, είπαμε. Α, και κάτι ακόμα να πω για το φίλο του προηγούμενου. Ναι. Ότι καλά τα λέει για τον Πασχαλάκη, παιδιά. Ο προηγούμενος. Χωρίς να βγάλω κρίνια, είναι μεγάλη τερματάρα. Ο άνθρωπος ξέρει, είναι τερματοφύλακας. Ψάχναμε καιρό να βρούμε τερματοφύλακα, επιτέλους βρήκαμε. Αλλά αγόρι μου Πασχαλάκη, σου βγαίνει ο άλλος από δεξιά και σου κάνει από τα δεξιά από τη γραμμή, από τη γραμμή από τα εξτρέμ, σου κάνει κεφαλιά και αντί να την μπλοκάρεις, ρε φίλε, δεν έχει εμπιστοσύνη πολύ στον εαυτό του όμως ο Πασχαλάκης. Αν δεις 9 στις 10 αποκρίσεις που κάνει, ενώ η δική του μπάλα είναι με γροθιές. Να ρωτήσω κάτι. Να ρωτήσω κάτι. Αν ήταν ο Γλύκος στη θέση του Πασχαλάκη. Τι? Αν ήταν ο Γλύκος στη θέση του Πασχαλάκη, το δικαιολογούσατε. Έλα τώρα, μην μιλάς για λίγο. Γιατί? Έλα τώρα, άστο. Δεν θέλω, δεν θέλω. Εγώ θεωρώ ότι ο Γλύκος είναι καλύτερος τερματοφύλακας. Άσε με τώρα που είναι καλύτερος. Είναι καλύτερος. Έλα τώρα, εντάξει. Καλά, ο Γλύκος. Είναι καλύτερος τερματοφύλακας. Απλά δεν έχει το πρόμο το μίντια. Ναι, ναι, ανάγκη και ο Γλύκος. Είχε ανάγκη ο Γλύκος. Απλά δεν. Ο Γλύκος είτε ή θα το φάει ή θα το πιάσει, ρε παιδιά. Έτσι δεν είναι. Όλη ωραία ανάλυση. Πολύ ωραία ανάλυση. Δεύτερες και τρίτες ευκαιρίες δεν έχει. Ωραία ανάλυση. Έχουμε κι άλλους. Να σε καλά. Επόμενη γραμμή. Δεν έχουμε. Επόμενη γραμμή. Το ναι. Άλλο ποιο τι λέγει για χειροκρότημα, ρε Μάρη. Το πιάνει ή το τρώει. Δεν είναι. Η Στέλλα κερδίζει γυαλιά. Α, το χειροκρότημα. Ναι. Λοιπόν, θα την πει στην τέτοια την απάντηση. Ο 7-12. Εμείς δεν λέμε για την καλύτερη, παιδιά. Εμείς λέμε για τη συλλεκτική. Είπαμε συλλεκτική. Ναι. Είναι μια στιγμή χθες στον αγώνα που είναι συλλεκτική, ρε παιδιά. Ελληνικά καταλαβαίνετε. Θέλω να σα πει ο Μάριος. Συλλεκτική στιγμή του αγώνα Ουρουγουάη Γαλλία είναι το κλάμα του ποδοσφαιριστή του Ουρουγουανού στο τείχο. Δεν μπορεί. Συλλεκτική τι είναι. Εψές είναι μια στιγμή. Συλλεκτικό τι σημαίνει, ρε παιδιά. Ναι. Έχω εγώ παράδειγμα ένα ηχητικό, ναι, τον Τζαλτίδη να κάνει κριτική στη διοίκηση του Άρη. Είναι συλλεκτικό αυτό. Αυτό. Αφανταστείτε κάτι ανάλογο στο εψεσινό ΠΑΟΚ Μπενφίκα 1-4. Που δεν γίνεται συχνά, δηλαδή, θέλω να σας πει, και γίνεται μία στο τόσο. Ο 7-12 μπαίνει για το street mod για τα γυαλιά να εψυχώνει ο κολλέγιο και να τρελαίνεται με, να μην το που το πτωεί η ήττα. Γιώργο, ναι, δεν είναι αυτό. Γυαλιά δεν κερδίζει. Για κλήρωση για το στήριγμα του μπαίνει. Αν σε λέγανε Στέλλα, μπορεί. Όχι μόνο τώρα, εντάξει. Μην, εντάξει. Εντάξει. Οκ. Τι θες. Τι έχουμε περιμένει. Βάλε λίγο μουσική, ρε εσύ. Τι θες. Κλείσε, βάλε Doggy Dog, βάλε Doggy Dog No Front. Βάλε Therapy. Βάλε Therapy το Nowhere. Το Going Nowhere, βάλε. Κάτι. Να κλείσουμε έτσι με το τέτοιο. Τρία λεπτά μείνανε. Καλή όψη. 23-10. Χαρασμένο αυτό. Πάνω το φτιάξω εγώ. Για τον παπά θα βάλω το απόγευμα. Ναι. Ναι, βάλε το expect the unexpected. Βάλε άντε, αυτά τα unexpected τώρα. Για να κλείνουμε σιγά σιγά. Είναι και δύσκολη το αγαπημένο τραγούδι, το είδες στο Facebook, βάλα. Να πω κάτι. Το είδες το αγαπημένο τραγούδι. Στο έλεγα, θα το βάλω. Α, ποιο, μετά το μάτς του ΠΑΟΚ. Όχι, ρε. Ποιο, βρε. Μπαμπάρ, το αγαπημένο τραγούδι. Ποιο, 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 ποιο ήταν. Το Πετραδάκι. Όχι. Α, ποιο. Το Πετραδάκι, πώς ήρθε τώρα.
Α, γιατί κάτι σου κάνει μια αναφορά για το σχολείο του θείου μου, το Χαράλαμπο. Φωσκόπουλος, ρε φίλε, ανεπανάληπτος. Ποιο το μαχαίρι, ποιο, τι. Ανεπανάληπτος. Ναι, ποιο. Ανεπανάληπτο. Πάλι πιο. Τρει φορέ πιο. Α! Συγγνώμη, το μυαλό μου, ρε παιδιά, είναι κοιτάω εδώ. Να βγάλω το μυαλό. Ναι. Όχι απλά συλλεκτικό, αυτό για τον Τζαλτίδη που είπε. Ο ίδιο, ο τέτοιο. Ναι, ναι. Για τα Σόθμπι είναι. Το είναι αυτό. Το ξέρω. Το ξέρω και το κατάλαβα πριν κάτι διαβάσει. Λοιπόν, άντε, μπέτρε να σα πω και κάτι να γελά. Μπορεί να μα ακούει τώρα. Μέσα σε όλη τη φάση αυτή. Το έλεγα έξω τα παιδιά. Το πρωί πριν γίνει η κηδεία, ναι, πάω στη μπουτίκ του Άρη, ναι, να πάρω ένα κασκόλ για τον μπαμπά, να φύγει με το κασκόλ. Με το κασκόλ, ναι, ναι. Με δεδομένο ότι όλα τα δικά του και τα λοιπά τα έχει, ναι, δώσει σε εμάς και τα θέλαμε να τα κρατήσουμε, ρε παιδί. Ναι. Πάω, μπαίνω στη μπουτίκ, έχει ουρά 10-15 άτομα, περιμένουν για να πάρουν διαρκείας. Ναι. Είναι και καλή, είναι προηγούμενο βράδυ, έχει κερδίσει η ομάδα. Αυτό θέλει ο Αριανός. Πανηγυρίζεις. Και ο Έλληνας, ναι, γενικότερα. Ναι. Όχι μόνο αυτό. Ξέρετε, είναι και η εβδομάδα, ναι, πριν το μάτς, το πρώτο. Ναι. Δηλαδή, και ο ΠΑΟΚ, αν θυμάσαι, έπαιζε την Τρίτη με τη Βασιλεία, ναι, και τη Δευτέρα και την Παρασκευή και το Σάββατο γινόταν ο χαμός. Σήμερα, ναι, πήγανε, ναι, θα έκανε 500 Αριανούς. Έχει, στο λέω εγώ, παραπάνω. Πάνω από το ξέρω. Εκεί είναι, εκεί πέρα. Είναι όλοι εκεί. Είναι ψυχολογία. Όχι, όχι, το αποκλειστικό ΠΑΟΚ. Είναι η εβδομάδα πριν το πρώτο μάτς, ρε. Το αφήνουν όλοι. Μπαίνω μέσα με τον κουμπάρο μου τον Άκη, ναι, μπαίνουμε μέσα, τώρα θα ακούει ο Άκης. Είναι ένας κύριος γύρω στα 60-65. Ετσαλτίδη, κοίτα εδώ ουρά και τα λοιπά, άμκα ζητάνε, τι είναι αυτά τα πράγματα. Άμκα, ε. Ναι. Εσύ είσαι τον καημό σου. Εγώ έχω τον καημό μου, ναι, είναι περίπου 2 ώρες πριν την κηδεία. Να δεν εσύ λέω τίποτα, παιδιά, κατεβαίνω, παιδιά, κάτω. Παιδιά, μη δίνετε άμκα. Δεν λέω, δεν έχει 200 άτομα να πω. Κατεβαίνω κάτω. Παίρνω το κασκόλ, φεύγω. Πάμε στην κηδεία. Γίνεται όλο το σκηνικό. Πάμε απέναντι στον καφέ. Έρχεται ο ίδιος κύριος. Στον Μπίλης. Α, πού πήγα να το κατάλαβα. Στη Μαλακοπή. Στη Μαλακοπή, κατάλαβα. Ναι. Αυτό που είδα στην μπουτίκ του Άρη. Έρχεται ο ίδιος ο κύριος. Μου δίνει το χέρι, μου λέει συλληπιτήρια. Συντοματικά ήταν ο εκεί. Ο ίδιος. Είμαι φίλος του μπαμπά σου. Από το καφενείο. Συλληπιτήρια κτλ. Να σε καλά, του λέω. Και λέει και συγγνώμη, λύση, έκραξα το πρωί. Άρα το μάθε μετά και ήρθε στην κηδεία. Γιατί δεν μπερδεύτηκα λίγο. Το μάθε μετά, ναι, και ήρθε στην κηδεία. Θα ερχότανε. Ναι. Έτσι γίνεται. Όταν φίλο του. Ναι. Φίλο. Αλλά το κράξιμο, κράξιμο. Ναι, σου λέει, ναι, τη δουλειά. Τον Άρη, ναι, πάνω απ' όλα. Ναι. 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 Το κράξιμο, κράξιμο. Έτσι. Ο ίδιο άνθρωπο λοιπόν που με έκραξε 2 ώρες πριν. Ναι. Μετά μου είπε συλληπιτήρια. Και δεν είναι ότι μου είπε, με ήρθε στον δρόμο. Ήρθε. Ήρθε, ναι, ναι. Χρυσανδέ, να είναι καλά. Τι ηλικία έχει ο πατέρα σου? 72. Πολύ νέος. Να είναι καλά, πολύ νέος. Αλλά είναι, για να καταλαβαίνετε, πολλές φορές τα βιώματα τα δικά μας. Ναι. Έτσι. Πολλοί ξεχνάτε σε πολλές περιπτώσεις ότι είμαστε άνθρωποι και έχουμε προσωπική ζωή, μανάδες, πατεράδες, παιδιά, καθημερινότητα, προβλήματα, ένφια, εύκα, όπως όλοι σας. Και θεωρείτε ότι η ζωή μας περιστρέφεται μόνο γύρω από τον Άρη, γύρω από τον ΠΑΟΚ, γύρω από τον Ηρακλή κτλ. Ναι, ένα μεγάλο μας κομμάτι αυτό είναι. Και να σου πω και κάτι. Το 70-80-90% των ανθρώπων που μου συλληπίθηκαν για τον πατέρα μου ήταν ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Όχι. Και ΠΑΟΞΙΔΕΣ πάρα πολύ μου συλληπίθηκαν και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου συλληπίθηκαν γιατί είτε με ξέρουν από τη δουλειά, είτε γιατί ξέρουν ότι είμαι Άρης και ήταν Άρης. Ο δικηγορικός σύλλογος έβγαλε. Τι? Ο Super 3 έβγαλε. Ο δικηγορικός σύλλογος. Και τον ευχαριστώ. Ο Super, όχι. Ο Super 3 έβγαλε, όταν φύγω εγώ ο δικηγορικός. Ο Super 3 έβγαλε και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Διάβγαλε, του στηρίζει τόσα χρόνια. Τι χασώση. Δεν έχει σημασία αν του στηρίζω ή όχι. Είναι συγκλονιστικό το μήνυμα αυτό που γραφτεί. Δεν έχει σημασία αν του στηρίζω ή όχι. Έχει σημασία ότι υπήρξε ένα άνθρωπο στα παιδιά εκεί που το σκέφτηκε και το έκανε. Ναι. Και για μένα αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Τελικά ποια είναι η διεύθυνση, καταλάβαμε. Κατάλαβα. Είναι ο ουρανός, λέω, είναι η διεύθυνση. Ουρανό εννοεί. Είναι σαν το να μαγαζί. Στέλνει κάποιο για τον Πάο το μπορούμε να το και να στέλνει για ήδη γίνεις, να στέλνει για Παπαρασίου 35, ας πούμε, και να είναι ο Παντελάκη. Ο ουρανός είναι το μαγαζί, αλλά κάνει ένα τεράστιο λάθος. Ο Σαουρίδης δεν είναι πλέον. Δεν στον είναι ουρανό. Ναι. Έχει φύγει. Λοιπόν, από τον ουρανό, τζάμπα θα πηγαίνατε στο μαγαζί. Το οποίο είναι και πολύ ωραίο μαγαζί, θα πάω φάτε. Για να ευθυμίσει ο Χρύσανθος, θα διαβάσει τον νικητή και ακριβώς το τι στέλνει. Επιτέλους, σωστή απάντηση. Ένα ζευγάρι γυαλιά στην Στέλλα Σημαδοπούλου και τα άλλα στον 718. Ο Κωνσταντίνος, λοιπόν, δεν λέω το επιθετό του.
Ο 718 ο Κωνσταντίνος. Πες το, ο Σκαλιστής. Δύο κίτρινες στο μάτος. Συλλεκτικό. Έστε η έλα από εδώ πέρα. Τόση ώρα περιμένω και εγώ λέω τι να εννοεί. Άντερε χαμή. Αυτό άντερε κακομύρια. Βρε άντερε κακομύρια από εδώ πέρα. Τόση ώρα αυτό εννοεί και λέω τι να λέει. Τι να λέει. Πρώτη κίτρινη στο μάτος στο 8 λεπτό. Δεν υπάρχει. Και την άλλη την έφαγε από μόνο. Δεν υπάρχει. Έλληνα διαιτητή ποτέ. Ποτέ. Πάμε για την διπλάρα τώρα στην Νέα Σμύρνη. Και ο Λιβάγια ρε πήγε κλώτσε στο τέλο χθε. Για να πάρει κόκκινα να είναι ξεκούραστο στα μάτια του. Άλλο φίλε τώρα. Τρία το λιγότερο κάνει. Τρία το λιγότερο κάνει ο Λιβάη. Ο Λόπες δηλαδή επειδή το κάνει. Στάνφορντ Μπριτζ και Άνφιλντ Ρόουντ. Και άλλο αν παίξω φίλε με Ραπίντ Βιέννη, Λουντογκόρετ και Σλίεμα Μάλτα. Το μεγαθύριο που αποκλείσαι. Θα κληρωθεί με Τσέλσι, Μαρσέιγ. Μακάρι. Τσέλσι, Μαρσέιγ. Παρακαλώ. Λάτσιο, Λάτσιο θέλω. Ολυμπικό. Να δώσω στην κούρβα Νόρ 3.000 εισιτήρια και να πάρω τα υπόλοιπα 60.000. Να πας και εσύ Ολυμπικό μια φορά. Έχουμε νέα. Έχουμε τίποτα νέα για Μακέδα στον Παναθηναϊκό. Και να γράφει την ιστορία τη πόλη και άλλα τέσσερα. Έχουμε νέα για Μακέδα στον Παναθηναϊκό. Ξέρεις τι γίνει εκεί πέρα στο πρώτο γκολ, στο Ολυμπικό. Θυμάσαι τι μας έλεγε. Στο Ρώμα Άρης. Ξεκινάει εδώ πέρα στο πρώτο γκολ. Σαχούργο δεν είστε εσείς. Ναι. Το πρώτο γκολ στο πρώτο λεπτό. Ναι. Τι λέει ο Σαργιανός εκεί πέρα στην κερκίδα. Α, πρέπει να το πω ολόκληρο τώρα αυτό. Ολόκληρο να έχει νόημα. Α, έχουμε μέρες. Έχει πολλά πράγματα. Λοιπόν, Σκαλιστής Κωνσταντίνος, το άλλο ζευγάρι γυαλιά ηλίου που βρήκε ότι είναι συλλεκτική ουσιαστικά η στιγμή με τις δύο κίτρινες στον Λέο Μάτος. Λέση. Για το Street Mod Festival. Λέση τον παίκτη του πάω. Σένα ρε, σένα ρε. Για το Street Mod Festival. Νικητές. Μιχάλης Τζιόλας. Σωτήρης Τσατσαρώνης και Γιώργος Κυριατζίδης για την αυριανή μέρα Παρασκευή. Αύριο θα δίνουμε για Σάββατο και Κυριακή. Μιχάλης Τζιόλας, Σωτήρης Τσατσαρώνης, Γιώργος Κυριατζίδης πηγαίνουν αύριο κούτρα. Τρεις μονές προσλησούλες είναι. Αναστασία, ευχαριστούμε που έκανε την πάρα μεγάλη αλλαγή με το δασκαλάκι. Αυτά. Αυτά. Πέντε ώρα ο Λαμπαοτάρης. Και ένα ευχαριστώ στο ΣΥΡΙΖΑ. Φέτος ένφια μου ήρθε 50% κάτω. Να είστε καλά ρε παιδιά. Ήταν δίκαιο. Ήταν δίκαιο. Έγινε πράξη. Ευχαριστώ το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ντροπή. Ήταν δίκαιο. Έγινε πράξη. Δεν το έχει δει καν ακόμα. Είναι αίρεση. Γιατί δεν έχει αναρτηθεί. Χθες τη λογίστρια. Είπαν ότι αναρτήθηκε. Περίμενε. Χθες το πήρα. Η πρώτη δόση 50% κάτω είμαι. 50 ευρώ ή 50%. Ήταν δίκαιο. Έγινε πράξη. 50% κάτω είμαι από πέρσι. Ξέρεις πώς ανέβαινε τα ποσοστά. Το Δευτέρα ξέρεις να πει. Από πέρσι. Τώρα τη Δευτέρα ξέρεις να πει. 65% κάτω ήρθε. Όσοι έχετε μονοκατοικίες σε βαθυλάκους και δεξιά και αριστερά με αυλές σαν γήπεδα. Και δεξιά και αριστερά. Να πληρώνετε. Να πληρώνετε. Εγώ δεν φταίω με τον μπαλκονάκι σε τίποτα. Να πληρώνω. Μπράβο στο ΣΥΡΙΖΑ. Το μπαλκονάκι όμως έβγαινε και όλο τον πόδρο να περνάει. Να θυμίσω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είπε θα τον καταργήσει. Είπα ξύπα. 50% κάτω είμαι φέτος. Είπα ξύπα. Λοιπόν, ακολουθεί ΠΑΟΚ 24. Αυτά. Εγώ θα τα πούμε τώρα. Εντάξει, ναι. Θα δούμε τη βδομάδα με τον Παπαδόπουλο τι θα γίνει τον Παναγιώτη. Εντάξει, αδέρφια, να είστε καλά. Ρε. Keep on fucking rocking.